Καλησπέρα πάλι φίλες και φίλοι των πειρατών της Δευτέρας και του V-Media σε αυτήν την απόψινή τελευταία εξόρμηση του πειρατικού μας στις ταραγμένες θάλασσες των γεγονότων του 2013 που σε λίγο τελειώνει. Μαζί μας απόψε είναι τρεις και παλιοί και δοκιμασμένοι πειρατές. Ο Αλέξανδρος Κονομίδης, ο Ανδρέας Κυράνης και ο Βαγγέλης Πισίας που δεν έχει έρθει ακόμα αλλά θα έρθει, είναι στην Πάτρα. Και οι τρεις προφανώς αντιπαθούν όσο όλοι εμείς τον νέο ραγιαδισμό και τον παραγωγικό παρασιτισμό αυτής της χώρας. Και οι τρεις εναντιώνονται συστηματικά στην μετανεωτερική και μνημονιακή πολιτική ορθότητα. Δηλαδή στην δουλική συνενετρική νοοτροπία ενός λαού, την νοοτροπία που έχει καταντήσει τους κατοίκους αυτής της χώρας κακόμοιρους και σκυμμένους απασχολήσιμους ραγιάδες που γκρινιάζοντας, γιατί πάντα γκρινιάζουμε, αποδέχονται ωστόσο τα μέτρα των δοσύλλογων και των φοροεισπρακτικών μηχανισμών του απεικιοκρατούμενου κράτους που εκ παραδρομής αποκαλείται ακόμα Ελλάς, που ανέχονται ένα καθεστώς που τους δημεύει χωρίς καν να τους προειδοποιήσει τους μισθούς, τις συντάξεις, τις πενιχρές μικροκαταθέσεις τους στις τράπεζες, τα σπίτια και όλα τα δημόσια ή ιδιωτικά γενικώς περιουσιακά τους στοιχεία. Με το έτσι θέλω. Επειδή ως φτωχοί νεοραγιάδες χρωστάνε εντός εισαγωγικών. Χρωστάνε, λέει, στο γερμανό λύκο και στα ελληνικά τσακάλια ή μάλλον ιένες που μασουλάνε τα απομεινάρια των όσων τρώει ο λύκος. Χρωστάνε στον αφέντη και στο δεσπότη τους. Χρωστάνε, λέει. Ακριβώς όπως ο δουλοπάρικος και ο ραγιάς υποτίθεται ότι χρωστούσε. Με το έτσι θέλω. Του Τσιφλικά και του Πασά της περιοχής. Επειδή απλώς προσπαθούσε να ζήσει ως εργαζόμενος που δεν είχε τότε ακόμα δικιά του περιουσία, ούτε δική του γη, ούτε ελεύθερη πατρίδα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Συνεπώς επιβίωνε δουλεύοντας στη γη και στα εδάφη των κυρίων του, που τους λίστευε. Τους λίστευε τους κόπους, τους λίστευε και τις ελπίδες. Καθημερινά. Και με τρόπο νόμιμο, εννοείται, έτσι, τότε. Στη βάση δηλαδή των διαταγμάτων που αποφασίζανε και ψηφίζανε οι ίδιοι μαζί με τα εκάστοτε τσιράκια τους. Και οι δεσπότες έχουν το κακό συνήθειο να ζητάνε όλο και πιο πολλά όσο οι δούλοι σκύβουν το κεφάλι. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε πρόσφατα, μόλις πριν από μια εβδομάδα. Για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση από το γενικό κλίμα μέσα στο οποίο έχουμε πέσει. Ποιοι και πώς ψηφίσανε στη Βουλή τα νέα μέτρα που τους παρήγγειλε η Τρόικα. Ψηφίσανε οι Έλληνες υπάλληλοι και εντολοδόχοι για τους πληστηριασμούς λόγου χάρη στις πρώτες κατοικίες. Σε αυτούς τους νεοραγιάδες που χρωστάνε σε τράπεζες, πρώτα απ' όλα. Ή για τις άμεσες κατασχέσεις με ένα απλό mail, λέει, στις τράπεζες, των μισθών, των καταθέσεων, των ενοικίων, των συντάξεων από το ξενόδουλο Υπουργείο Οικονομικών και τις εφορίες του. Και μετά, αφού τα δούμε όλα αυτά, πέστε μου, πρόκειται ή δεν πρόκειται για μια αστική νεοφιλελεύθερη αντεπανάσταση που μας γυρνάει σε δεσποτικά καθεστώτα εποχής πριν το 1821, πριν το γαλλικό 1789. Δηλαδή, τι θα γίνει ρε παλικάρια. Ως πότε θα είναι όλα σκοτεινά γιατί θα τα σκιάζει η φοβέρα και θα τα πλακώνει η σκλαβιά, που λέει και ο εθνικός ποιητής. Είναι λοιπόν ένα πρώτο
εισαγωγικό, θα λέγαμε, μια εισαγωγική παρατήρηση για το τι συμβαίνει στο επίπεδο των νοοτροπιών, για να μπούμε λίγο-λίγο στο θέμα μας, γιατί το θέμα μας, που είναι άμεσα συνυφασμένο με όλη αυτή την κατάσταση, λέγαμε την προηγούμενη φορά που συνεντηθήκαμε, για την εξαφάνιση λόγου χάρη της μεταλλουργικής βιομηχανίας του Ροντήρη. Του Ροντήρη, και των προσπαθειών του τότε, αυτού του ανθρώπου, να πείσει το ελληνικό υποτίθεται αστικό κράτος να μην υποκαταστήσει την παραγωγική βάση της χώρας από τους εισαγωγείς μεγαλέμπορους εισαγωγών χωρίς εξαγωγές, γιατί δεν είναι import-export, export, πιανού export, import, επί της ουσίας. Που φυσικά βάραινε, ο οικονομολόγος θα μας έλεγε, βάραινε το ισοζύγιο πληρωμών και άφηνε την κοινωνία στο έλεος των εισαγωγέων. Και λέγαμε μερικά πράγματα πάνω στις αξίες που χάθηκαν. Όχι αξίες με το γενικό ιδεαλιστικό πλαίσιο, αλλά αξίες υπό την έννοια του ότι η κοινωνία, καλή ή κακή, με τις αντιθέσεις, δημιουργούσε κάποια νοήματα και πλαίσια ζωής. Και λειτουργούσε με έναν τρόπο. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα, λοιπόν, για αυτό το καθεστώς το οποίο εμφανίζεται μιλώντας μας και από τη μία, τη μνημονιακή προφανώς μεριά, τώρα δεν μιλάμε για δάφτους, αλλά και από την άλλη μεριά, για μια ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της κοινωνίας. Τι θα ήτανε, Αντρέα ή Αλέξανδρε, δεν ξέρω. Από πού να ξεκινήσουμε. Θα σας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, λέγαμε και την άλλη φορά, καλησπέρα και από εμάς. Λέγαμε λοιπόν και την άλλη φορά ότι στο πεδίο αυτό επάνω υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να κάνεις προτάσεις, γιατί το πεδίο κυριαρχείται από μια τρομακτική σύγχυση. Γίνονται πολύ σωστοί εντοπισμοί, ας πούμε, ζητημάτων σε όλα τα επίπεδα. Λέμε, ας πούμε, ότι κατεξοχήν το ζήτημα, θυμάμαι την προηγούμενη εκπομπή που κάνατε με τον Καραμπελιά και τον Μελά, που λέγα το ζήτημα κατεξοχήν είναι πολιτικό, ας πούμε. Η δικιά μας προσπάθεια και σαν ομάδας είναι να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα εμβαθύνοντας όσο μπορούμε επί του συγκεκριμένου πεδίου της ίδιας παραγωγής και να βγάλουμε συμπεράσματα αναλύοντας αυτό το ίδιο το πεδίο. Και εκεί, έτσι σαν εισαγωγή, θέλω να κάνω μια παρατήρηση ότι φοβάμαι ότι την όποια παραγωγική μας πραγματικότητα την έχουμε πάρα πολύ λίγο ψαγμένη και πάρα πολύ λίγο μελετημένη. Την έχουμε πιασμένη εξ απαλώνων ήχων. Δηλαδή, οι διανοούμενοι μας, θεωρητικοί μας, έχουν ασχοληθεί ελάχιστα με αυτά τα πράγματα. Εμένα τα τελευταία χρόνια με εξέπληξε τρομακτικά, ας πούμε, όταν ήρθε σε, και δεν το λέω έτσι, το λέω ξαναφάνω, με εξέπληξε φοβερά θετικά το διάβασμα του 1204 του Γιώργου του Καραμπελιά και το πρόσφατο βιβλίο του, που λίγο το ξεφίλησα, όχι τίποτα άλλο, γιατί με κάποιο τρόπο μου δίνει έτσι, μου ανοίγει δρόμους απαντήσεων σε ερωτήματα που μέσα από την εμπειρία. Ναι, γιατί, ας πούμε, πώς. Δηλαδή, ποιο είναι το αντιφατικό έτσι, πεδίο το οποίο ζεις. Απ' τη μια μεριά ακούμε αυτό το κοινότυπο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν παράγουμε τίποτα. Και απ' την άλλη μεριά, αν έχεις μια άμεση, όχι θεωρητική, πραγματική εμπλοκή με το χώρο της παραγωγής, και είχαμε την ευτυχία, δυστυχία να έχουμε σε όλη μας τη ζωή μας μια τέτοια εμπλοκή, για την αφορά που λέμε στον Τίλα και αργότερα, σαν αρχιτέκτονας, δούλευα χρόνια στο χώρο της παραγωγής. Είχα αυτή την ευτυχία. Εκεί μέσα λοιπόν βλέπεις αντιστάσεις και πράγματα τα οποία με τα κλασικά θεωρητικά εργαλεία δεν μπορεί να τα εξηγήσεις. Δηλαδή βλέπεις δυνατότητες, βλέπεις δυναμικά πεδία, βλέπεις να γίνονται πράγματα που θεωρητικά είναι στα πλαίσια, είναι στα όρια του αδυνάτου να γίνουν. Δηλαδή, αν κανείς πιάσει με έναν ορθολογικό τρόπο να τα προσεγγίσει, είναι αδύνατο να τα προσεγγίσει. Έτσι, είναι στα πλαίσια του αδύνατου, ας πούμε. Αυτό λοιπόν σου βάζει ένα ερώτημα,
αυτές τις ποιότητες τις οποίες βλέπεις σε αυτό το χώρο με την ευρύτερη έννοια της μεταποίησης, γιατί κάπου πρέπει να αποσταθεί όταν λέμε παραγωγή, τι εννοούμε. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος όταν λέει παραγωγή, φαντάζεται τζιμινιέρες, φαντάζεται αναγκαστικά αυτό που μέχρι πρότινος λέγαμε κυρίαρχο βιομηχανικό μοντέλο. Εδώ θα χρησιμοποιήσω την έννοια της παραγωγής με την ευρύτερη έννοια της δυνατότητας μεταποίησης. Βλέπεις λοιπόν μεταποιητικές δυνατότητες στον ελληνικό χώρο και μάλιστα σε όλα τα πεδία, όχι σε αυτό που λέμε πρωτογενή τομέα, ειδικά στο δευτερογενή τομέα. Με φοβερή αποτελεσματικότητα που δυσκολεύσαν τις ερμηνεύσεις και οι οποίες δεν υπακούν, ακόμα και σήμερα συμβαίνει αυτό, στα κυρίαρχα μοντέλα. Και αναρωτιέσαι από πού υπάρχει όλη αυτή η δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Υπάρχει ή υπήρχε. Εγώ, όπως είπαμε και την άλλη φορά, επιμένω ότι υπάρχει. Υπάρχει σαν δυναμική εξαίρεση και σήμερα, αλλά υπάρχει. Ως δυναμική εξαίρεση. Ως δυναμική εξαίρεση. Όπως θα ξέρεις, έτσι η ομάδα και με τον Βαγγέλη που θα έρθει τώρα, κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε πραγματικά το χώρο των παραγωγών. Κάναμε μια πρόσκληση στους παραγωγούς και έχουμε ήδη αρχίσει, έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις και έχουν προγραμματίσει κάποιες ακόμα. Είσαστε και εδώ που πρέπει να έρθετε με τους παραγωγούς. Αυτό λέμε, ναι. Το λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, και προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τις εξαιρέσεις των ανθρώπων οι οποίοι επιβιώνουν μέσα αυτή τη σκληρότατη κρίση. Και εκεί πέρα λοιπόν ξαφνικά διαπιστώνεις εξαιρέσεις οι οποίες επιβιώνουν δυναμικά και εξαγωγικά. Και αναρωτιέσαι από πού αντλούν δύναμη αυτοί οι άνθρωποι. Αυτές οι εξαιρέσεις δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή λέμε το κυρίαρχο έτσι μότο που παίζει σήμερα είναι ας πούμε το περίφημο μότο περί ξένων επενδύσεων. Περί αδυναμίας των τραπεζών να βοηθήσουν. Περί αδυναμίας του δημοσίου να βοηθήσει. Και όμως βλέπεις οι πιο υγιείς δυνάμεις, αυτές οι δυναμικές εξαιρέσεις που λέω σήμερα στην ελληνική κοινωνία στον χώρο της παραγωγής, είναι δυνάμεις που δεν είχαν ποτέ τους σχέση με το δημόσιο, δεν είχαν ποτέ τους σχέσεις με τις τράπεζες, έως καθόλου δεν είχαν πάρει χρήματα από τράπεζες, δεν είχαν καθόλου σχέση έως ελάχιστη με αναπτυξιακούς νόμους ή αν πήρανε κάποια λεφτά από εκεί τα πήρανε αλλά δεν ποντάρανε σε αυτά. Δηλαδή βγάλαν τα πόδια μέχρι και πέρα που έπιαν το πάπλωμά τους με πολύ καθαρό μυαλό και με πολύ καθαρή στόχευση και έκανε το κουμάντο τους με τις δικές τους δυνάμεις. Δηλαδή πατήσανε στις δικές τους δυνάμεις. Αυτές λοιπόν οι λίγες δυναμικές εξαιρέσεις σήμερα ακόμα είναι υγιείς, τις πολεμάνε θεοί και δαίμονες και κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι και το, πώς να πούμε, είναι το άλλο γωνιακό οικόπεδο, το άλλο φιλέτο το οποίο επιχειρούν, ας πούμε, οι δυνάμεις που γενικά επιχειρούν να ελέγξουν τον ελληνικό χώρο, να το εντάξουν και αυτό στις δικές τους αλυσίδες αξίας, να το πούμε έτσι με ένα πιο στενό τρόπο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη χώρα κυκλοφορούν άνθρωποι, Γερμανοί, Τούρκοι, Ισραηλίτες, οι οποίοι κοιτάνε να, πώς να πούμε, να οικειοποιηθούν οτιδήποτε υγιές υπάρχει και δυναμικό στον χώρο της παραγωγής, κοιτάνε να αφομοιώσουν στις δικές τους στρατηγικές αυτές τις επιχειρήσεις, με διάφορους τρόπους. Και νομίζω κάποια στιγμή για να μιλήσουμε για το ζήτημα της μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης και μιας ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης που λέμε εμείς, το οποίο όταν το λέγαμε πριν από κάνα χρόνο είμαστε κάτι περίεργα όντα για το οποίο μιλάγαμε γι' αυτό, σήμερα μιλάει αρκετός κόσμος παραπάνω. Μιλάνε πολύ πια για ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση. Αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά. Προς το παρόν είναι ακόμα κάποιο σύνθημα στο οποίο πρέπει κάποιος να αποσαφηνεί στο περιεχόμενό του. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό, πρέπει λίγο έτσι να αποσαφηνίσουμε ποια είναι έτσι η παγκόσμια παραγωγική πραγματικότητα σήμερα, τι πράγματα τη χαρακτηρίζουν και πού, αν θέλουμε, διαφοροποιείται από τα μοντέλα που ζούσαμε μέχρι τη δεκαετία του 50, του 60, το περίφημο μαζικό μοντέλο, το φορτικό μοντέλο κλπ. Τι είναι αυτό το μετά σαν παραγωγικό μοντέλο. Αφού λοιπόν λίγο πολύ καταλάβουμε τι παίζει σήμερα, μετά πρέπει να δούμε στα πλαίσια αυτού του κυρίαρχου που παίζει, που θα μπορούσε να είναι ο τόπος μιας δικιάς μας παρουσίας,
Και εκεί ανήκουμε έτσι στους λίγους μουρλούς, πιστεύουμε ότι υπάρχουν, αν μιλήσουμε απολύτως για το συγκεκριμένο, υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια να κάνουμε πράγματα. Αρκεί να υπερβούμε κάποιες συγχύσεις και να στοχεύσουμε έτσι πολύ καθαρά σε κάποια πράγματα. Και να δούμε ποια μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα στη συνέχεια. Δεν ξέρω, ας πει και ο Αλέξης δύο πράγματα και να πω μετά εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά κιόλας. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ο Ανδρέας. Δηλαδή, βλέποντας το χώρο γύρω μου, ο οποίος, τον παραγωγικό εννοώ, ιστό, ο οποίος μέρα με τη μέρα πραγματικά, δηλαδή, καταστρέφεται. Σβήνει και δεν σβήνει λόγω τι θέλουν, έτσι, λόγω ότι αυτή τη στιγμή οι παράγοντες όσον αφορά το θέμα του κράτους και όσον αφορά και το θέμα της αγοράς που κυρίαρχο ρόλο παίζει και οι τράπεζες είναι τραγικές. Θέλω να πω το παράδειγμα το οποίο το ζω καθημερινά ότι και θα φανεί περίεργο στον κόσμο ότι όσο περισσότερο πάρεις δουλειά και έχεις κέρδη σήμερα, τόσο πιο κοντά πηγαίνει ο επιχειρηματίας στη φυλακή. Αυτό είναι τραγικό, δηλαδή το λες και σου λέει άλλες κρατρελώσεις, πώς είναι δυνατόν. Κι όμως, έχεις να αντιμετωπίσεις, μάλλον δεν ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις, αυτό είναι η σωστή λέξη. Έχεις ένα, δεν έχει ξεκαθαρίσει κανένας κανόνας. Μια φορολογία η οποία κατά μέσο όρο ξεπερνάει το 50 με 60% όταν είσαι υγιής επιχείρηση μιλάω. Ο σκοπός είναι να σε κάνουν να μην είσαι. Δηλαδή αυτά που λένε για εξυγχρονισμούς κλπ. Είναι αηδίες και αρλούμπες. Ο σκοπός είναι τον επιχειρηματικό κόσμο να πάει φυλακή. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Και μιλάω για τον υγιή γιατί υπάρχουν και ακόμα οι διαπλεκόμενοι και όλα αυτά, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, κρατικοδίαιτοι και όλα αυτά, οι οποίοι είναι μια χαρά γιατί ποτέ τους δεν ενδιαφερόντουσαν έτσι κι αλλιώς για την παραγωγή. Αλλά αυτοί που παράγουν, θυμάμαι, μου είχε πει πριν 1,5 χρόνο ένα μαγαζί στο Χαλάντρι, φίλος έτσι που ψώνιζα για τα παιδιά ρούχα, τον έβλεπα και έκλεινε και του λέω για πες μου, γιατί κλείνεις. Και μου λέει υπάρχουν δύο ειδών μαγαζιά. Το Χαλάντριο, όπως ξέρετε, δεν έχει καμιά παραγωγή, είναι εμπορικά καταστήματα, έτσι. Ήταν εμπορικά, τώρα γίνονται, σβήνουν τα εμπορικά και πηγαίνουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Fast food και σουβλάκια κλπ. Και του λέω, μου λέει, υπάρχουν δύο ειδών καταστήματα επιχειρηματίες στο Χαλάντριο. Αυτοί που χρωστάνε και δεν κλείνουν και αυτοί που δεν χρωστάνε και κλείνουν. Έτσι, αυτό ήταν πριν 1,5 χρόνο. Σήμερα με αυτό το αλαλούμ το οποίο συμβαίνει πραγματικά δηλαδή όποιος παράγει είναι σαν να είναι κάποιος σαν να είμαι στα βουνά, σαν να είσαι αντάρτης κλπ. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, είσαι ξύλο κρεμάμενος και παρόλα αυτά το παλεύεις, όσοι έχουν τις δυνατότητες και έχουν και τις εμπειρίες, έτσι, και ξέρουν. Το fast food και όλο αυτό που έλεγες δεν ανήκει. Ναι, ναι, όπου και παντού αλλού. Δεν ανήκει στην προέκταση των λογικών του αεριτζίδικου και του αρπακολατζίδικου. Η νοοτροπία ενός σουβλακερί. Ανοίγω σουβλακερί. Τι σκέφτεται αυτός. Κοιτάξτε, δεν δηλαδή σκέφτεται να την κάνω με το διφραγκάκι που κάνει το σουβλάκι, θα πάρω φράγκα και μετά θα το κλείσω. Αν το λες fast food, όχι το καλό σουβλάκι, ας πούμε το fast food σουβλάκι. Ναι, μωρέ. Να την βγάλω στα γρήγορα, να περάσω, να τα βουτήξω, να τα πάρω, να τα βγάλω, να κλείσω. Δεν το βλέπουν έτσι. Υπάρχει μια αγωνία. Για ποιο λόγο ανοίγει δηλαδή, σουβλακερί τώρα. Δηλαδή είναι τα νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν διέξοδο. Σπουδάζουν. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Και έχεις τους γονείς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά. Και απολύτως έτσι δυστυχώς τρώνε φάπαξ, πουλάνε σπίτια για να βοηθήσουν να ανοίξουν ένα μαγαζί το οποίο δεν ξέρω τι. Μα εγώ δεν λέω ότι φταίει ο σουβλακερής. Ναι, ναι, ναι. Η νοοτροπία όμως η συλλογική. Που, γιατί αν του πεις
του παιδιού που ανοίγει τη σουβλακερή και παίρνει το δίπλωμα από την Οξφόρδη για να τη λήξει τα σουβλάκια. Έχει γίνει αυτό, έτσι, κατά κόρον. Ως άτομο, τι να του πεις. Δεν έχει τίποτα να του πεις, καλά κάνει ενδεχομένως. Και μ' αρέσει και η ηρωνία. Άλλωστε, δεν είναι εκεί το θέμα. Απ' την άποψη μιας κοινωνίας που δεν παράγει τίποτα, παρακαταναλώνει, πουλάει προς κατανάλωση σουβλάκια, γιατί σου λέει ένα διφραγκάκι θα το δώσουν. Δεν μπορεί. Άρα θα κάνω μια καλή μπάζα και τι. Τέρμα. Το κλείσαμε και κάνουμε, πάμε για άλλα. Δεν κάνεις αναδιάρθρωση παραγωγής, όπως έλεγε ο Ανδρέας. Δεν παράγεις τίποτα. Ούτε καν τα σουβλάκια δεν παράγεις. Αμφιβάλλω αν και τα σουβλάκια έχουν ελληνική καταγωγή. Δεν έχουν νομίζω πια καθόλου. Χωρίς να το ξέρω πολύ καλά το χώρο, από λίγο που ξέρω είναι... Δηλαδή δεν βοηθάνε καν τον χειροτρόφο, ας πούμε. Μα δεν είναι προϊόν ελληνικό. Από ό,τι λέει, όσο ξέρω, ελάχιστα, τα περισσότερα είναι βιομηχανικά. Τα πιο πολλά σουβλάκια, λέει, παράγονται σε κρέατα που τα φορτώνουν μωρά στην Κορέα, τρέφονται σε βαπόρια μέσα από την Κορέα μέχρι την Ολλανδία. Στην Ολλανδία τα κάνουν ευρωπαϊκά, τα κόβουν και έρχονται με χιλιάδες χημικά και γίνονται σουβλάκια. Και τρώω σουβλάκια εδώ για να το χωνέψει μια εβδομάδα μετά. Εμπόρτ είναι πάντως. Εισαγωγή. Νομίζω ότι θα εμφανίζουν και θα είναι ευρωπαϊκά. Άλλο το ότι λέω, πάντως δεν βοηθάει έναν χειροτρόφο πάντως, στην Κοζάνη. Με τίποτα. Δεν έχει να κάνει με ντόπια κρέατα. Δεν μιλήσω. Όχι, ναι, καθόλου με ντόπια κρέατα. Καθόλου με ντόπια κρέατα. Άρα ούτε καν, με ντόπιο προϊόν. Ούτε καν σε αυτό το επίπεδο το αγροτοκτηνοτροφικό. Μα τα περισσότερα όμως δεν είναι σουβλακερί, είναι καφετέρειες. Όχι, λέει και για το σουβλάκι. Έτσι, δηλαδή, τα περισσότερα είναι πλέον ακόμα καφετέρια. Χειρότερα. Εγώ δεν πήρα έτσι, τόσο ακραίο. Ναι, παίρνω πιο εδώ παράδειγμα. Που να φαίνεται ότι έχει κάτι έτσι, με διατροφή. Σουβλάκια, περισσότερο καφετέρια. Άρα τι αναδιάρθρωση παραγωγής. Όντως είναι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας. Δηλαδή το ιδεολογικό δίδυμο είναι ξένοι επενδυτές που θα έρθουν. Τώρα γιατί θα έρθουν. Τρελή θα είναι να έρθουν. Αγοράσουν μπυρ παρά, ακόμα πιο μπυρ παρά. Δεν είναι επενδυτές. Δηλαδή με το τίποτα. Όπως ακριβώς και τα σπίτια. Τώρα δε γιατί να έρθει να σου πάρει το σπίτι. Θα του πεις 50.000 ευρώ. Υπάρχει ένα σύστημα να στο πάρει για 3.000 ευρώ το σπίτι. Εγώ το ξέρω. Mm-hmm. Και αυτοί το ξέρουν. Και ο κόσμος το ξέρει. Όλοι το ξέρουν το σύστημα. Πόσο ο Ραγιάς θα πληρώσει το σπίτι του για 3.000 ευρώ. Και δεν έχει σημασία το 3.000 ευρώ. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αλλά ότι πολλά σπίτια μαζί μπορεί με πολλά σπίτια μαζί κάτι άλλο να κάνει. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που για σαν μηχανική εμείς τη λέγαμε χρόνια. Αλλά σε διάκοψα, συγγνώμη, θα το πω μέσα στο λέω, άρα οι ξένοι επενδυτές. Ποιοι ξένοι επενδυτές. Τα δάνεια από τις τράπεζες. Ποιες τράπεζες, ποια δάνεια. Δηλαδή η συζήτηση περί της αναδιάρθρωσης έχει μπλοκάρει και από όχι, τα δύο. Τώρα, όχι, είναι. Πιστεύω ότι τώρα είναι η αισιοδοξία όμως. Τώρα που μιλάμε για την αναδιάρθρωση. Γιατί βλέπεις ότι δεν οδηγεί πουθενά και αυτό πλέον δεν το βλέπω εγώ μόνο. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτό... Το βλέπει περισσότερος κόσμος. Άρα εκεί πέρα έρχεται η αισιοδοξία. Γιατί αυτά που συζητάμε νομίζω. Δεν ισχύουν μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που λέτε για τα ότι θα σου πάρουν το σπίτι μπιτ παρά. Έτσι. Είναι στην Ισπανία ήδη. Η Pricewaterhouse εδώ πέρα ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο ότι μιλάνε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα μετοχοποιούν πάλι, 6 χρόνια μετά τα Lehman Brothers, ό,τι έγινε κλπ, με τα σπίτια, τα δάνεια κατοικιών κλπ. Τώρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα μετοχοποιούν και τα πουλάνε στα distress funds κλπ. Μιλάνε ότι ήδη έχουν ξεπεράσει στο πρώτο οκτάμινο του 2013 το στόχο που ήταν 60 δις, έχουν πάει στα 65 και μιλάνε για τζίρο 2,43 ευρώ. Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τα δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Άρα αυτά ήδη συμβαίνουν. Στην Αγγλία έχουν ξεκινήσει. Ναι. Εδώ θα άλλαξε και ο νόμος τώρα, ή αν δεν άλλαξε χτες, θα αλλάξει αύριο, δεν έχει σημασία εκεί πέρα, όπου πλέον θα πουλιέται το δάνειο σε ένα 5%. Κάνουμε μία, θα λέγαμε μία έτσι, παρέκκληση από το κέντρο της συζήτησης. Ναι. Περί αισιοδοξίας που λες. Ναι, ναι, εγώ ξεκινώντας από την πραγματικότητα. Υποθέτεις ότι σε ένα σημείο ξεφτύλας και εξαθλίωσης και λησταρχίας εκεί πέρα συγκροτείς
το αισιόδοξο μήνυμα. Από ένα σημείο και ύστερα δεν πάει άλλο. Αυτό. Ναι, και ότι πρέπει να βρεις, δηλαδή πρέπει να βρεις τι πρέπει να κάνεις. Ότι εφόσον το παιδί πλέον δεν έχει διέξοδο ούτε στο σουβλάκι ούτε στην καφετέρια, γιατί και αυτά είναι πολύ περιορισμένου χρόνου. Δηλαδή αυτά ανοίγουν και κλείνουν πλέον έτσι και χάνονται τα χρήματα σε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Και δεν μπορεί συνέχεια οι οικογένειες να αιμορραγούν και να φεύγουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Να κάνω μια υπόθεση λαιλασίας, όπως λέγαμε παλιά, υπόθεση εργασίας, μια και εργασίες δεν υπάρχουν πια ούτε υποθετικά, έτσι. Άρα, να μην λέμε υπόθεση εργασίας, να μην λέμε υπόθεση λαιλασίας. Χρωστάτε στους λίσταρχους που έχουν την εξουσία, είναι πώς το μονοπόλιο της βίας επί των πολιτών, 10.000 ευρώ. Έτσι. Ωραία. Βγαίνει λοιπόν ένας νόμος των λίσταρχων με τους δοσύλλογούς τους και τους πράκτορές τους που λένε ότι αν δεν πληρώσει ένα μήνα, σου κάνω κατάσχεση στο σπίτι, σου παίρνω όλα τα περιουσιακά σου στοιχεία, σου δημεύω οτιδήποτε έχεις, ακόμα και τα 100 ευρουλάκια που είχες στην άκρη για να αγοράσεις ψωμί τον άλλο μήνα. Ωραία. Βλέπεις ότι δεν τα βγάζεις πέρα. Είναι αυτό που έλεγε στο μοντέλο που καταλαβαίνει, ο άλλος τον έχουν πιάσει από το λαιμό. Βλέπεις ότι δεν τα βγάζεις πέρα. Ωραία. Χρωστάς και στο ΤΕΒΕ. Δεν χρωστάς στο ΤΕΒΕ αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, ξέρετε καλύτερα από μένα. Σε κυνηγάει και το ΤΕΒΕ, να σε βάλει μέσα. Μιλάμε πάνω από 60% του κόσμου. Κάπου εκεί που χρωστάς και στο ΤΕΒΕ. Άμα χρωστάς στο ΤΕΒΕ όμως, αν δεν κάνω λάθος, δεν σου θεωρούν βιβλία. Και αν χρωστάς στην εφορία, επίσης δεν σου θεωρούν βιβλία, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει νομίμως. Και επίσης και κάτι άλλο. Αν χρωστάς στο ΤΕΒΕ, δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Δεν προστατεύεται. Ωραία. Και έχεις και ένα δανειάκι στο ΤΕΒΕ. Όχι, ο παλιός. Ο παλιός. Όπως και στην εφορία, αν χρωστάς, δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Μόνο για τις τράπεζες μιλάνε. Και έχεις και ένα δανειάκι στην τράπεζα. Συνεπώς χρωστάς 10.000 το κράτος των λίσταρχων. Χρωστάς το ΤΕΒΕ, που υποτίθεται ότι είναι ιδιωτική σου ασφάλεια, αλλά χρωστάς με την πας και φυλακή. Χρωστάς και κάτι ψηλά για ένα διαμερισματάκι που έχεις αγοράσει στην τράπεζα. Λες λοιπόν, τι να κάνω ρε γάμωτο, να πουλήσω το σπίτι του παππού στο χωριό. Δεν παίρνω τις βαθιές σημασίες της ρίζας και τα λοιπά, τις αφήνω. Δεν μπορείς να το πουλήσεις γιατί δεν έχεις ενημερώσει. Μπράβο, δεν μπορείς να το πουλήσεις. τι να κάνεις λοιπόν, λες να πουλήσω μέσω να το έχω, που έχω περάσει στη γυναίκα μου ή στο γιο μου τα 60 μέτρα που είχα στο Περιστέρι που το έχω περάσει στην κόρη μου ως πρικό όταν παντρευτεί. Πας να το πουλήσεις λοιπόν το σπίτι αυτό και δεν βρίσκεις καμία προσφορά που να σου δίνει πάνω από το ποσό που χρωστάς. Π.χ. τους το αγοράζουν 7.000 ευρώ. Οι αξίες των ακίνητων έχουν ήδη καταρρεύσει. Μάλιστα. Αυτό είναι σενάριο που είναι μπροστά μας τώρα, μέσα στο 2014 παίζει. Και ήδη παίζει. Τι είναι. Άκουσα το πρωί στο ράδιο, δηλαδή, πουλήθηκε από... διάρρη με 8.000 ευρώ 8.000. Στο κέντρο της Αθήνας. Διάρρη. 8.000 ευρώ. Τρελάθηκε. Θα πιάσει από το λαιμό. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα έχει καταρρεύσει. Βλέπει λοιπόν σε λίγο ότι δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε δουλειά, ούτε κανένα κινητό. Ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Μάλιστα. Πόσο είναι αυτό το κύριο. Και από πάνω είναι και υπόλογος. Έτσι. Το αυτό το κύριο πολιτικά το ονομάζουν δούλο. Αλλά ούτε καν δούλο, γιατί ο δούλος είχε φαΐ. Είχε και σπίτι. Άρα δεν είναι ούτε καν δούλος. Είναι άστεγος και είναι και εντελώς άφραγκος. Και αυτός και η οικογένειά του. Και επιπλέον κινδυνεύει να πάει και φυλακή. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σενάριο, έχω μια απορία. Αλέξη, εσένα το λέω. Τι διάλογο κάνει αυτός, τι σκέφτεται αυτός. Δηλαδή, απορία είναι στην κυριολεξία. Έλλειψη πόρου, έτσι. Απορία. Είναι στο εντελώς κυριολεκτικό που το λέω. Πας φυλακή και σκέφτεσαι μέσα στους 4 στίχους. Κακούργα κοινωνία. Ή τι άλλο κάνεις, σαν εξαθλειωμένος και καν δούλος. Εάν δεν θες να αυτοκτονήσεις, λέω, για να δραπετεύσεις. Το πιο σύνηθες σε αυτή την κατηγορία των δούλων είναι να δραπετεύουν μέσω αυτοκτονίας. Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Πώς δηλαδή θα λειτουργήσεις. Εγώ πιστεύω ότι όλο το σύστημα είναι να τους
απεγκλωβίσει την προσοχή από την αθλειότητά τους και να σκέφτονται να μιλάνε για το στοίχημα. Την μπάλα. Ένα εξωτικό ταξίδι για να, όπως ο Μισελ Ντελιαπής, για να αλλάξεις πινακίδες κοσμοπολιτισμού στη Μαλαισία. Δεν είναι ένα καλό σύστημα αυτό. Δεν μπορώ να πάω στη Μαλαισία όπως ο Μισελ Ντελιαπής. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσα να σκεφτώ τι θα έκανα αν έπαιρνα ένα δάνειο από το μπατζανάκι μου, υποτίθεται για τη δουλειά, και το τρώγα για να πάω ένα εξωτικό ταξίδι. Ο δε γιος μου θα πάρει ένα Εράσμους. Βεβαίως δεν είναι πολύ εξωτικό, είναι καλύτερο οι εξωτικές βόλτες. Αυτός ο τύπος τώρα, τι διάλογο προοπτικές έχει μπροστά του? Τι έχει, τι είναι αυτός ο τύπος, δηλαδή? Έτσι όπως τον περιγράφεται, δεν έχει προοπτικές, δηλαδή μόνο θα εξεγερθεί. Η μόνη του δυνατότητα, αν δεν αυτοκτονήσει, είναι να εξεγερθεί. Και όταν θα εξεγερθεί, δεν ξέρουμε ποιο θα πάρει σβάρτα. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, μακάρι να το κάνει. Ναι. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι. Πρέπει να κλείσει την τηλεόραση. Πρέπει πρώτα να του πάρουν την τηλεόραση για να εξεγερθεί. Ενώ ο άνθρωπος. Όπως το πες. Κάποιος θα του κατασχέσει την τηλεόραση. Αυτό ενδεχομένως δεν το κάνουν όμως. Είναι το μόνο, δεν θα έχει τίποτα το σπίτι, αλλά θα έχει μια τηλεόραση για να βλέπεις πρετεντέρι και τρέμει. Αυτός είναι ο αντίθετος από εκείνο τον τυπάκο, τον διαχειριστή, τον απολύτως πραγματιστή και ορθολογιστή, χωρίς αεριτζίδικα ανοίγματα, χωρίς τίποτα. Ο οποίος έκανε κουμάντο. Πώς έλεγε, όσο παίρνει το πάπλωμα. Όσο πιάνε τα πόδια και το πάπλωμα. Μάλιστα. Αυτός παρήγαγε αυτό που θεωρητικά είπες, ότι κάτι μας ξεφεύγει. Αυτός παρήγαγε, είχε την τεχνική πολύστροφη νόηση. Αυτός παρήγαγε το λαϊκό πολιτισμό. Αυτός μπορούσε να μιλήσει για ενδογενή, όπως είπες, παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτός. Ο γιος του. Και τα περιεχόμενά τους που μας διαφεύγουν, όπως είπες. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και βεβαίως μας διαφεύγουν, γιατί δεν έχουμε και κάποιο πολιτικό φορέα. Δεν έχει έρθει και ο Βαγγέλης για να ρωτήσουμε οι οικολόγοι πράσινοι αν θα τραβήξουν προς τα εκεί. Γιατί αυτό σημαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει και κάποιο πολιτικό φορέα. Διότι από την άλλη, έχουμε μία αριστερά. Δεν είναι ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μπροστά μας, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να το φανταστώ ποιος είναι. Φανταστώ μου και τη φάτσα του ακόμα. Να. Μια αριστερά που δεν θεωρεί καθόλου ότι ο επιχειρηματίας που κερδίζει και που τον μαδάνε και που ενδεχομένως θα πάει και φυλακή, αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί μια καλή αριστερά μαζί του. Στο όνομα της ταξικής πάλης. Αυτός είναι εξοβελιστέος, είναι αντίπαλος. Είναι στην κατηγορία των κερδοσκόπων και αυτός. Χίδιν, χίδιν. Εντάξει, αλλάζουν αυτά. Έτσι όπως είπαμε, ότι εφόσον πλέον φτάνουμε σε αυτό το σημείο και πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτά τα πράγματα, μέσα λοιπόν αρχίζουν και αυτές οι ιδεολογίες να σβήνουν, οι παλιές ιδεολογίες. Το βλέπεις εσύ, αλήθεια? Ναι, το βλέπω. Ναι, και εγώ το βλέπω. Το βλέπω και το βλέπω. Δηλαδή μέσα στους υπάρχοντες πολιτικούς φορείς βλέπεις ένα τέτοιο. Και στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Βεβαίως. Γιατί έχει πολλές συνιστώσεις και κάποιες αντισυνιστώσεις. Όχι, δεν έχει συνιστώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει ένα συνιστώσεις όταν είναι το 10% και λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, η ηγεσία του. Στο συνασπισμό, συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι καινούριο κόμμα, έτσι είναι, μιλάμε τώρα, ένα κόμμα που έγινε τον Ιούλιο. Λοιπόν, η βάση δεν ανήκει στις συνιστώσεις κλπ. Ο κόσμος ο καινούριος δεν είναι του 4%, είναι του 27%. Ο κόσμος αυτός ο καινούριος. Έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλες εμπειρίες. Έτσι. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το παλιό. Αυτό το πράγμα λοιπόν βλέπει αυτός ο κόσμος ότι πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Ότι κάτι καινούριο πρέπει να οικοδομηθεί. Δεν είναι εύκολο. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που λέγαμε το ένα ή το άλλο. Ή βασιζόσουν τι είπε εδώ, τι είπε ο Ανδρέας, τι είπε ο Αλέξης, ο Κώστας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση ουσιαστική. Μπορεί να μην φαίνεται παρά έξω. Γιατί ακόμα αυτοί που είναι παρά έξω ίσως έχουν έναν άλλο λόγο, αλλά στη βάση γίνεται και γίνεται μια μάχη. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, ακόμα υπάρχουν αυτά που λέτε, τα περιγράφετε, αλλά όμως δεν είναι έτσι ο κόσμος. Πλέον η πλειοψηφία είναι διαφορετική. Δεν είναι αυτή που είναι στις συνιστώσεις, στις τάσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει λίγο χαμένα
ανάμεσα σε αυτή την παράδοση και σε αυτό που έρχεται στο κεφάλι του, χωρίς να ξέρει. Μα τον κόσμο δεν τον αφορά αυτά τα πράγματα, έτσι, δηλαδή δεν τον αφορά... Δεν τον αφορά το ιδεολόγημα εννοείς. Ναι, αφορά, δηλαδή τον αφορά εδώ και τώρα τι θα κάνουμε. Ναι, τον έτσι, αφορά και η εφορία που του παίρνει το σπίτι. Ποιος και το παιδί. Ναι, αλλά πλέον καταλαβαίνει όμως ο κόσμος ότι πλέον δεν γίνεται με ανάθεση, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Αλλά... Δεν γίνεται να αναθέσω εγώ στον Αντρέα να μου λύσει το πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά φαντάζεται ότι αναθέτοντας μέσω ψήφου... Αυτό είναι που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αλλά μπορεί να το φαντάζεται και μπορεί να το θέλει. Αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύει. Έτσι, δηλαδή αν αυτό πιστεύω ότι... Λέγαμε, αν θυμάστε την προηγούμενη και την προηγούμενη φορά και τώρα περίπου το θέσαμε, ότι μαζί με τις αξίες της εργασίας ή το αξιακό σύστημα, ας πούμε, την ακεραιότητα του δικαστή, το φιλότιμο του μέσου λειτουργού και εργαζομένου, χάθηκαν και οι πιο τυπικά καπιταλιστικοί τύποι του ανθρώπου που ο Καστοριάδης ονόμαζε τον σουμπετερικό επιχειρηματία. Εκείνον που είχε αυτή τη, ήταν καπάτσος, είχε την πολύστροφη νοημοσύνη. Λάγαμε για τον... Πολυμήχανο. Τον πολυμήχανο αυτόν. Που έψαχνα να βρει τεχνικές λύσεις με πατέντες, άρα ήταν επινοητικός. Για όταν έλεγε τεχνική πολύστροφη νοημοσύνη πριν και τώρα. Σήμερα ισχύει αυτό. Αυτό εννοούσα. Και σήμερα αναγκάζεις ακόμα περισσότερο. Που ψάχνει κεφάλαια, ψάχνει συνεργασίες, ψάχνει αγορές. Λέγαμε λοιπόν ότι τότε ακόμα στις προεξυγχρονισμένες αλασιμίτη και προ-γερμανοτσολιάδικες εποχές οι άνθρωποι με τις λαϊκές τους κουλτούρες, τα πολιτικά τους πάθη και συγκροτούσαν πλαίσια συμπεριφοράς ικανά να δώσουν νόημα στην καθημερινή κοινωνική και πολιτική του ζωή. Μέσα από αυτό το νόημα αποκτούσε σημασία και ο καθημερινός τους αγώνας για την επιβίωση ή την επικράτηση, τελικά η ίδια η έννοια της ταξικής πάλης αποκτούσε. Ήταν η δραστηριότητα του καθενός και της κοινωνικής ομάδας που δημιουργούσε ως δραστηριότητα αυτό το νόημα ζωής, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει τίποτα παρά το αένα ο παρόν των μεταμοντέρνων αγορών, της κατανάλωσης ή της διανομής του κοινωνικού πλούτου. Μιας κοινωνίας που ζει μονίμως, θα έλεγε κανένα σήμερα, σε υπαρξιακό κενό. Μια εξαθλίωση. Εντός αυτής της εξαθλίωσης αναδύονται άπειρα εξυγχρονιστικά λογίδρια. Ποιανού πράγματος εξυγχρονισμός. Δηλαδή, τι θα εξυγχρονίσουμε, ποια είναι η σύγκρουση γενναιών αλέξη που θα έλεγα. Υπάρχουν, ας υποθέσουμε, κάποιοι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, θα πάει να εργαστεί ο σημερινός νέος που έχει σπουδάσει πολιτισμική ανθρωπολογία, θεολογία ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα πάει να εργαστεί με την έννοια που λέγαμε ότι πάει τη δεκαετία του 50, είτε ο μετανάστης Έλληνας είτε ο Έλληνας που ζούσε εδώ, να ανοίξει μια δουλειά, να είναι ένας διαχειριστής, απολύτως πραγματιστής, χωρίς αερετζίδικα ανοίγματα, και να διαχειριστεί ως βιοτέχνης ή ως παραγωγός μια μονάδα ικανή να σταθεί στα πόδια της χωρίς δάνεια και χωρίς αρπαχτές. Υπάρχει αυτό το, αυτός ο λαϊκός πάντα πολιτισμός, υπήρχε, η λαϊκή πάντα, κουλτούρα. Πάντα υπήρχε, ήταν λίγο άδικος ο Αντρέας. Ήταν, πάντα υπήρχε. Εγώ που ήμουν άδικος. Όχι ότι είπες ότι αυτοί που επιζούν σήμερα είναι αυτοί που δεν πήρανε ποτέ τους δάνεια, που ποτέ τους δεν κάνανε. Εντάξει, γιατί θέλω να πω ότι... Δεν είναι, δηλαδή, μην τρελαθούμε, να το τραπεζικό σύστημα, σαφέστε, το τραπεζικό σύστημα, πέταξα κάποια μπαλάκια, ναι, το τραπεζικό σύστημα μέσα στον καπιταλισμό κλπ, ο σκοπός του είναι για τον, για τα παραγωγικά έξοδα, για τέτοια δάνεια. Δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή, αυτό το πράγμα, ότι αν θα απευθυνθεί στο τραπεζικό τομέα. Άλλο πώς οδηγήθηκε μετά τη δεκαετία του 90, και λοιπά, που εκχυδαίστηκαν και αλλάξανε αυτά τα πράγματα και δεν φταίει σε τίποτα ο βιοτέχνης, ο βιομήχανος, ναι, ο οποίος τα πήρε αυτά τα δάνεια και βολεύτηκε ή νόμιζε ότι βολεύτηκε ενώ είχε σκάψει το λάκκο του κλπ. Έτσι είχαν ημερομηνία λήξεως αυτά τα πράγματα. Όπως και ο Λαουτζίκος πήρε μετοχές στο χρηματιστήριο. Και ο Λαουτζίκος που τον ενοχλούσε η τράπεζα να πάρει δάνειο για να πάει στις Σεϊχέλες που είπες πριν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σε ενοχλούσαν, πάρε για να καταναλώσεις, πάρε ορτοδάνειο κλπ. Δηλαδή, φταίει ο κόσμος.
σε αυτό το πράγμα. Σαφώς. Δηλαδή οι επιχειρήσεις για να. Τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιώ λέξεις οι οποίες τις έχουν κάψει, έτσι, εξυγχρονισμός. Είναι καμένη λέξη. Θα έρθω αμέσως μετά. Δηλαδή πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ γιατί μπορούμε να μας παρεξηγήσουν κιόλας ότι... Ανοίξεις 58. Να τον τζάκωσα τον 58. Μία από τις υπογραφές. Δηλαδή, φυσικά... Πολύ ωραία τις έχουν κάψει. Φυσικά και... εδώ έχουν κάψει την πατρίδα. Ο τραπεζικός τομέας είναι σημαντικός για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Σαφέστατα. Ήταν. Σαφέστατα το κράτος μέσω των προγραμμάτων, με όλες τις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτήσει και να βοηθήσει καινοτόμες, πάλι συσσαγωγικά μιλάμε, λέξεις καμένες, έτσι, και καινούργιες παραγωγές. Όλα αυτά όμως αλλάξανε. Σήμερα πλέον δεν μπορείς να μιλήσεις για τραπεζικό τομέα. Δεν πάει να είναι και εθνικός αυτός ο τομέας και να το πάρει και το κράτος. Πλέον οι τράπεζες δουλεύουν παγκόσμια. Έτσι, αυτό πρέπει να το δούμε πια. Και τι σημαίνει παγκόσμια, πρέπει να παίξει με αυτούς τους κανόνες. Αν δεν παίξει με αυτούς τους κανόνες, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, δηλαδή, σήμερα και να είναι εθνικός ο φορέας που έχει την τράπεζα, δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Πρέπει να εφεύρουμε καινούριους τρόπους. Γι' αυτό λέω ότι πλέον. Συνεταιριστικές τράπεζες, λόγω. Δεν ξέρω. Δεν είναι το σημαντικό. Όχι, δεν είναι αυτό που θα μου λύσει το θέμα. Δεν μου λέει τίποτα, ούτε και το συνεταιριστικό. Δεν μου λέει τίποτα. Γιατί έχει καεί ίσως και η λέξη. Πρέπει να ξαναορίσουμε τα πράγματα. Αν μου πεις ότι μιλάς για τράπεζα, εγώ ξέρω τόσα και χρόνια. Και να δούμε τι θεωρούμε κυρίαρχο. Συγγνώμη, δηλαδή. Γιατί ακόμα και εμείς τώρα με την κουβέντα μας, εμείς νομίζω επιτείνουμε μια σύγχυση. Δηλαδή γυρίζουμε γύρω-γύρω σαν τη μύγα, δηλαδή. Δεν πάμε. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να τα δει κανείς μονάχα αν σταθεί πραγματικά. Αν συναισθανθεί την υποκειμενική του θέση θέαση και τη λάβει στα σοβαρά υπόψη του. Να το κάνω λίγο πιο καθαρό και να συνεχίσω ένα πράγμα που το ξεκίνησα και το άφησα στη μέση, ας πούμε, και να συνδέσω και με αυτά που είπαμε. Ο λόγος που αναφέρθηκα, ας πούμε, στο 1204, έως όλη αυτή την ιστορία μας, δηλαδή την άγνωση ιστορία μας πάνω στην παραγωγή, ήταν ένας και μόνο. Εγώ αναλυτής δεν είμαι, επιστήμονας δεν είμαι, πρακτικός άνθρωπος είμαι, μηχανικός είμαι. Μηχανική, αλλά την αίσθησή μου... Μηχανική είναι επιστήμονες, μην το παρατραβάς. Μην το παρατραβάς. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Αυτό που η εμπειρία μου λέει, έτσι, από μια πιο πολύ έτσι εμπειρική προσέγγιση, είναι, και μου άρεσε πάρα πολύ στην προηγούμενη εκπομπή σου, που με κάποιο τρόπο πήγα να ορίσω την έννοια του μεταπρατισμού σε όλα τα επίπεδα, όχι του εμπορικού, αλλά και του θεωρητικού μεταπρατισμού. Εκεί είναι που είναι το όργιο. Λοιπόν, αν σταθούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο επάνω, ότι και δεχθούμε ότι η ύψη δυστυχία της χώρας είναι ο όποιος μεταπρατισμός την κατατρέχει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, για να βάλουμε μια βάση στην κουβέντα, γιατί αλλιώς μπορεί να μιλάμε. Λοιπόν, αν για αυτό το πράγμα είμαστε απολύτως πεισμένοι, δηλαδή είμαστε πεισμένοι για μια ανάγκη μιας, πώς να πούμε, μιας αυτοσυνειδησίας μας και σε σχέση με αυτήν μιας κρίσης για τα περαιτέρω τι θα κάνουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε έτσι, ίσως μια τραβηγμένη εκτίμηση ότι αν κάτι συντηρεί μια ιστορικότητα αυτού του τόπου, αυτή η ιστορικότητα συντηρείται σε αυτό που λέμε λαϊκός χώρος. Πώς λέμε στο λαϊκό τραγούδι, λαϊκή μουσική, εμείς λέμε και ανακαλύπτουμε σαν δουλειά μας σιγά σιγά στη λαϊκή τεχνογνωσία. Αυτή λοιπόν η υποτιμημένη υπόθεση είναι πάρα 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 πολύ σοβαρή. Λέω καμιά φορά το εξής παράδειγμα. Πας και βλέπεις ένα μάστρο στο πουθενά σήμερα στην Ελλάδα. Του δίνει ένα σχέδιο να επιπλοποιώ, να πω για αυτό. Του δίνει ένα σχέδιο να σου υλοποιήσει κάτι. Δεν καταλαβαίνει σχέδιο ο άνθρωπος. Το βλέπει, το μυρίζει, το κάνει, σου λέει: Παντρέα μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι και σοβαρός και φιλότιμος. Λέει: Δεν μπορώ να το κάνω. Προσπαθείς με λόγια να του εξηγήσεις, με άλλο εργαλείο δηλαδή, όχι με το σχέδιο, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει περάσει από την παιδεία, δεν έχει περάσει από τη λόγια, δεν έχει από τη λόγια γνώση, την υποτυπώ, δεν την έχει. Μόλις αντιληφθεί τι θες να κάνεις, το αντιληφθεί με τους δικούς του κανόνες και κώδικες. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει θεούς.
να βγάλει παπάδες που λέμε στην καθομιλουμένη, ας πούμε. Από πού λοιπόν έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό το πράγμα? Η δικιά μου λοιπόν η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μια ρίζα που κουβαλάει μέσα του. Μια πολύ βαθιά ρίζα τεχνογνωσίας, γνώσης βαθιάς, ουσιαστικής, που αυτή κατοικεί δυστυχώς ή ευτυχώς στη λαϊκή μας παράδοση. Στην ευρύτατη λαϊκή μας παράδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι και το οποιοδήποτε παιδί, εγώ ήμουν ένα παιδί της πόλης, και όταν πρώτο άκουσα ρεμπέτικο ή δημοτικό, χωρίς να ξέρω καν, στα 17 μου, στα 18 μου, δηλαδή ζήσαμε και χούντες, συγκινήθηκα, ας πούμε. Χωρίς να ξέρω γιατί, ας πούμε, αυτό μιλάει κάπου μέσα μας, ας πούμε, πάρα πολύ βαθιά. Αντίστοιχα στον τομέα της τεχνικής που έχει να κάνει με την παραγωγή και με τη μεταποίηση, υπάρχει ένας απίστευτος πλούτος, τον οποίο η κυρίαρχη αστυμπό σχηματικά λόγια τεχνογνωσία το περιφρόνει. Το έχει περιφρόνει και βγάλει απ' έξω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Δηλαδή, είπαμε και πριν τον Αλέξη και λες και εσύ ότι βρισκόμαστε σε μια συνθήκη σχεδόν απελπισίας. Θα λέγαμε το πιο θετικό μέσα στην απελπισία, ότι ένα τεράστιο στρώμα του πληθυσμού έχει, αν μη τι άλλο, το θεωρώ θετικό, αν μη τι άλλο, συνέστηση ότι δεν πάμε πουθενά. Γι' αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή δεν τον παραμυθιάζουν. Δεν τον παραμυθιάζουν. Τους ακούει, παλεύει να επιβιώσει δεξιά-αριστερά όσο μπορεί να επιβιώσει, όσοι μπορούν να επιβιώσουν. Αλλά δεν παραμυθιάζεται πια. Δηλαδή αυτά τα ιδεολογήματα περί ανάπτυξης, περί δεν λένε τίποτα σε κανέναν. Αυτό από μόνο του καταρχάς είναι ένα θετικό πράγμα. Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκροτημένος εναλλακτικός λόγος σε αυτόν. Θετικός πια λόγος. Δηλαδή η εποχή μας έχει ανάγκη από θετικούς λόγους. Και ο άνθρωπος καλός κακός, ο Έλληνας δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια μέσα στην όποια ευδαιμονία του και μέσα στα όποια κακάκια αν έχουν του καταμαρτυρήσουμε, επειδή έζησε με ένα κάποιο τρόπο τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια, δεν μπορεί να πάει βούρκου του ρού στο πουθενά. Και ουέ και αλίμον αν πάει εκεί. Δηλαδή, αν από απελπισία βγήκε σφάζουμε ένα στον άλλον έτσι χίδινα. Yeah. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε έναν εναλλακτικό θετικό λόγο. Και αυτό, εκεί αυτό ο λόγο στο παραγωγικό κομμάτι που λέμε δεν είναι συγκροτημένο. Και η δικιά μα αισιοδοξία. Και οραματικό. Και οραματικό. Να δίνει διέξοδο. Και η δικιά μα αισιοδοξία είναι ότι αυτό είναι απολύτως εφικτό, όχι θεωρητικά. Είναι εφικτό απολύτως πρακτικά, δηλαδή τα δεδομένα του τόπου, οι παρακαταθήκες του τόπου, οι ιστορικές παρακαταθήκες συμφωνώ του τόπου. Συμφωνώ απολύτως. Καταλαβαίνεις. Οι ιστορικές παρακαταθήκες είναι η κατεξοχήν πηγή να αντλήσεις δύναμη, να προσδιορίσεις την ταυτότητά σου και αν τυχόν ποτέ την προσδιορίσεις, δηλαδή όποτε έχουμε αρχίσει και κάπου αποσαφηνίζουμε αυτό το θολό πεδίο, και όσοι το έχουν αποσαφηνίσει, ξαφνικά διαπιστώνεις δυνατότητες απίστευτες. Ρε παιδιά, υπάρχει το εξής εξωφρενικό πράγμα, έτσι. Ζούμε σε μια γενικευμένη μιζέρια με τα σουβλάκια, όπως λέμε. Έχω να κάνω μια ηλίθια σκέψη. Ηλίθια. Μια σχεδόν απλοϊκή σκέψη. Μα είναι δυνατόν ένας... μπορεί να είμαστε στα παλάτια της Κίρκυσας, σουβλατζίδες της κακιάς ώρας που λες, φασπούτ σουβλατζίδες να έχουν καταντήσει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, που δεν είναι και απόλυτα αλήθεια για αυτό το πράγμα. Και καμιά φορά δεν μπορούμε να δούμε, γενικεύουμε. Αλλά ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας τόσο ευφυής κόσμος, με τέτοια πρικιά επάνω του. Εγώ δεν λέω τα υλικά εδώ, δεν λέω τα πετρέλαια και τα πράσινα άλογα, δεν λέω τον πλούσιο τόπο. Και τα πνευματικά και πολιτιστικά πρικιά. Να μην είναι σε θέση να θρέψει πλουσιοπάραχο τον εαυτό του. Να μην είναι σε θέση να θέσει ένα στίχημα ισότητας προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Γιατί κινδυνεύουμε από αυτή τη μιζέρια. Και για μένα έτσι είναι η μόνη κριτική που μπορώ να ασκήσω έτσι σε ένα εναλλακτικό μοντέλο. Δηλαδή αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, αξιοπρέπεια. Όλοι να έχουμε τα ελάχιστα. Γιατί παίζει και αυτό τώρα σε εναλλακτική λύση. Έτσι. Δηλαδή εμφανίζεται ένα εναλλακτικό μοντέλο, μια δίθεν ισότητας προς τα κάτω. Όλοι θα έχουμε τη συνταξούλα μας, όλοι θα έχουμε την ασφάλισή μας, μα δεν είναι αυτό. Εξισωτισμός, εξοπεδωτικός. Θα πρέπει να πάμε, να βάλουμε να βάλουμε μια πύχη προς τα πάνω σε αυτά τα πράγματα και έχουμε τις δυνατότητες. Και τι είμαστε, ρε παιδί μου, δηλαδή πόσα εκατομμύρια ενεργός πληθυσμός είμαστε, 5-6 εκατομμύρια δεν είμαστε. Ενεργός πληθυσμός. Έχουμε απίστευτες δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Υπό μία και μόνο προϋπόθεση.
Και εκεί είναι όλο το κουμπί για μένα. Να αντιληφθούμε στο σημερινό διεθνές περιβάλλον αν υπάρχει εξαντικειμένου ένας τόπος απολύτως προνομιακός για μας. Και σε αυτόν τον τόπο τον απολύτως προνομιακό να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας. Εκεί για μένα είναι το πολύ μεγάλο κενό. Και λέω και συγγνώμη που πήρα φόρα. Λέω φορά, ότι κάποιοι ελάχιστοι που αυτό μια στάλα το έχουν, δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια στάλα το έχουν αποσαφήνει μέσα στον χώρο της παραγωγής, αυτή τη στιγμή μέσα, αυτό το χάλι μέσα, πάνε πάρα πολύ καλά. Όχι μέσα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα την έχουν τελειώσει. Πρέπει να ξαναυπάρξει για να πάνε μέσα. Δηλαδή το προϊόν της εργασίας τους έχει εξαντικειμένου νόημα για την παγκόσμια κοινότητα, για τη διεθνή οικονομία έχει νόημα, έχει πραγματικό νόημα. Και μάλιστα λένε και το εξής πολύ ωραίο έτσι σχήμα, ας πούμε. Υπάρχουν δύο χοντρικά πεδία της οικονομίας. Υπάρχουν, λένε, οι ματωμένες θάλασσες και τα ανοιχτά πελάγι. Οι ματωμένες θάλασσες λένε τους χώρους στους οποίους συγκρούονται όλοι. Δηλαδή αυτή είναι ένα άλλο πράγμα που μας έχει επιβληθεί. Από παντού μας έχει επιβληθεί ο οικονομισμός που μας έχει επιβληθεί. Κουβαλάει και σχηματική το περίφημο κινέζικο μοντέλο. Yeah. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μια φτηνή οδοντογλυφίδα και λες και αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Έχουμε παγιδευτεί στο ιδεολόγημα της φτηνής οδοντογλυφίδας. Και της φτηνής εργασίας. Και έτσι, αυτό είναι το οικονομικό. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν άλλα πεδία που είναι τελείως παρθένα. Και πεδία στα οποία δεν μπορεί να παίξει ο Γερμανός. Δεν μπορεί να παίξει τόσο καλά ο Αμερικάνος. Υπάρχουν πεδία, αλλά αυτά τα πεδία δεν είναι, τα οποία τα είχαμε. Δεν είναι τεχνοκρατικά πεδία. Αυτά τα πεδία έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμησή μας και με την αποσαφήνιση της ταυτότητάς μας. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι και για να πουλήσουμε με την καλή σημασία της λέξης να πουλήσουμε, έτσι, είναι τον καλό εαυτό μας. Άρα πρέπει να ξανααναγνωρίσουμε τον καλό εαυτό μας, να τον εκτιμήσουμε τον καλό εαυτό μας και να επενδύσουμε στον καλό εαυτό μας. Και να τον αναδείξουμε τον αυτό καλό εαυτό λέγαμε... μας. Συγγνώμη, για ο καλός εαυτός μας δεν ταυτίζεται καθόλου με τα διάφορα σχήματα καρικατούς μας έχουν τα παίξω. Με κανός τύπου εξειδίκευση, με κανός τύπου γενική ένταξή μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και πράσινα άλογα και κίτρινες αρκούδες, ας πούμε. Δεν είναι αυτά. Το πρόβλημά μας είναι πολιτικό, ηθικό και αισθητικό, με την έννοια ότι είναι κυρίαρχα ταυτοτικό. Και εκεί είναι η εξαπάτηση του όποιου εξυγχρονισμού, που δεν είναι εξυγχρονισμός φυσικά, έτσι, είναι κατεπίβατο εξυγχρονισμός της πορδής, έτσι, του ναι, τίποτα. Θα επανέλθω στον εξυγχρονισμό, αλλά αυτό που λες είναι αυτό το παλιό του Μάστορα, παινία τέχνας κατεργάζεται. Ο Μάστορας ήταν αυτός που με φτωχικά μέσα κατασκεύαζε εργαλεία. Την άλλη φορά είχε κάνει η Σαριγιαννίδη εδώ μια εκπομπή για το θέμα της Μύτιδος. Μύτης είναι η θεά που απορρόφησε στους μύθους της πολιτικής εξουσίας ο Δίας. Μπορούσε να μεταμορφωθεί. Είναι ο δόλος και είναι και η τεχνική. Τέχνη. Με την οποία το αδύνατο νικάει το δυνατό. Δαβίδ, Γολιάθ. Όλη η τεχνική, η ανθρώπινη. Και επειδή μεταμορφώνεται η Μύτης, είναι τρομακτική στην κοσμογονία του Ισιόδου, η σύλληψη. Είναι το πίσω πρόσωπο του ύφεστου. Ο Δίας, καταλαβαίνοντας ότι με τη δύναμη δεν τα βγάζει πέρα, γιατί αυτός έχει φάει τους Τιτάνες, αλλά καταλαβαίνει ότι κάποιος κάποτε θα γεννηθεί πιο δυνατός από αυτόν. Άρα δεν τα καταφέρνει μόνο με τη δύναμη. Παίρνει λοιπόν τη Μύτιδα και της λέει, μπορείς να γίνεις θηρίο, μπορώ. Μπορείς να γίνεις πουλί, μπορώ. Μπορείς να γίνεις εκείνο, μπράβο, λέει. Σταγόνα μπορείς να γίνεις, μπορώ, λέει η Μύτιδα. Και γίνεται σταγόνα. Και την ώρα που γίνεται σταγόνα, τη ρουφάει. Και έκτοτε ο Δίας ενσωματώνει το δόλο και την τεχνική μέσα του. Γίνεται και κατασκευαστής, ένα τμήμα του είναι η κατασκευή εργαλείων και η τεχνική. Με την οποία το αδύνατο νικάει το δυνατό. Και σε όλη αυτή την παράδοση, λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιδέα του δόλου τέχνη, τεχνική, που κατασκευάζει εργαλεία.
κατασκευάζει εργαλεία, όχι με εργαλεία κατασκευάζει κάτι. Κατασκευάζει τα ίδια τα εργαλεία. Πιστεύω ότι του Βερνάν είναι το βιβλίο. Ο Βερνάν, μύθος και σκέψη, αρχή, αυτό λέει. Όχι, είναι το μύτης. Μάλιστα. Θα σας το κάνω δώρο, γιατί νομίζω ότι εσάς είναι γκάνγκ πάνω σε αυτά που... το θέμα αυτό είναι τρομακτικά σημαντικό, γιατί ο Βερνάν τονίζει ότι το σύνολο της δυτικής φιλοσοφίας παραγνώρισε από την ελληνική φιλοσοφία όλο το σκέλος της τεχνικής. Βεβαίως. Και κράτησε μόνο το πλατωνικό σκέλος. Αυτή είναι η παράδοση που λέω, που κουβαλάει η λαϊκή μας παράδοση. Ακριβώς. Μέσα και την έχει χάσει η λόγια μας παράδοση σε μεγαλύτερο βαθμό. Διαβάζοντας λοιπόν εγώ λίγο ψωνισμένος αναγνώστης τη Μύτιδα, σκέφτηκα να το κάνω σε πείραμα. Ψυχολογία της εκπαίδευσης. Πήρα λοιπόν τρεις ομάδες παιδιών νηπιαγωγείου. Από αστικά στρώματα, από μικροαστικά στρώματα και γυφτάκια. Με έργο συγκεκριμένο, χωρίς τα εργαλεία. Αλλά με αντικείμενα, ας πούμε, αντί κατσαβίδι ένα νόμισμα, αντί σφυρί μια πέτρα, αντί ψαλίδι ή μαχαίρι έναν αναπτήρα. Όπου πρέπει να αλλάξει και το σχήμα. Αντικόβω καίω. Και το σχήμα δράσης. Και συνέκρινα αυτές τις τρεις ομάδες. Οι δύο πρώτες, οι κανονικά σχολιοποιημένες θα έλεγα, με περίπου ίσους χρόνους, τα γυφτάκια τους ξέσκιζαν σε ταχύτητες αντικατάστασης του εργαλείου. Δηλαδή η Μύτιδα με την έννοια της κατασκευής του εργαλείου ήταν σαφής. Βεβαίως, άρα, σκέφτομαι το τι εννοούσαν όλοι αυτοί, όταν παλιά έλεγε, γιατί άκουγες, ας πούμε, παλιά, ο μάστορας παίρνει πατέντες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είχα φίλους που μου λέγανε ιστορίες από την Αφρική ή τη Βόρεια Αφρική με αμάξια τα οποία ήταν σε κακό χάλι και ο Γάλλος με τη βιομηχανία την προηγμένη δεν το συνέφερε να κάνει αλλαγές συγκεκριμένες, δεν ήταν ακριβές. Του έλεγε, άλλαξε το κομμάτι όπως είναι. Ποιο πρόβλημα έχεις εκεί, πέτα το, βάλε άλλο. Πήγαινε στη Βόρεια Αφρική και του διορθώνανε με εκπληκτική ταχύτητα. Φτιάχνανε πατέντες. Όπως και στην Ελλάδα. Γιατί και στην Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω ότι μέχρι δεν είναι ένα πράγμα. Και μέχρι και τώρα ακόμα, δηλαδή προσπαθούν. Πατεντιάριδες. Με τον αρχιπατεντιάρη που είναι ο καναλάρχης μας. Εδώ τον έχουμε μπροστά τον καναλάρχη. Να κάνω μια μικρή. Αυτή η δυνατότητα, η εν γέννη δυνατότητα, αν από κάπου αντλούμε μια αισιοδοξία ή εγώ αντλούμε σαν το σήμερα, είναι ότι αυτή η δυνατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει κρίσιμη αξία σήμερα. Προσέξτε, δεν έχει την ίδια που για δεκαετία του 50. Όχι, συγκυριακά σήμερα έχει πολύ μεγάλη αξία σε διεθνές επίπεδο. Απολύτως σύμφωνη. Εγώ απλώς αυτό το ερώτημα ιδεολογικο-πολιτικής φύσης, πώς να το πω. Αν ρωτήσεις σήμερα τους νέους, θες να γίνεις μάστορας, πώς θα σου πούνε ναι. Λίγοι, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει σημασία. Τι θα δηλαδή σου πούνε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε, συγγνώμη, από τι αυτό... Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Θα σου πούν διάφορα τα παιδιά, δεν ξέρω, θα σου πει άλλη ψηρίγκα, εγώ θα γίνω φτιαχτίστρια, δηλαδή η κόρη ενός πολύ καλού μου συνεργάτη που είναι μηχανουργός με την ευρία έννοια που λέμε, σύγχρονος με εργαλείο μηχανές, με γνώση ψηφιακής κατασκευής κλπ. Η πιτσιρίκα του που είναι 5-6 ετών και η οποία φτιάχνει, χειρίζεται από τους υπολογιστές μέχρι φτιάχνει πράγματα με τα χέρια της, είναι φτιαχτίστρια. Εγώ μπαμπά θα γίνω φτιαχτίστρια. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά πράγματα. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Φτιαχτίστρια, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραία λέξη. Λόγω κατασκευή κιόλας. Ο γιος μου, έτσι, αποφάσισε με τις Πανελλήνιες να πάει στο εμπορικό ναυτικό. Και πήγε στη σχολή εμποροπλοίαρχου. Και ήταν δικιά του επιλογή. Πράγμα το οποίο εγώ είχα πανικοβληθεί. Και γιατί εμείς έχουμε σχέση πάντα με την κατασκευή, ακόμα και με την άμυνα, είχαμε σχέση με το στρατό. Δεν είχαμε. Η μόνη μας σχέση με το πλοίο, δεν έχουμε και κανέναν συγγενή, ξέρω εγώ, να έχει σχέση με θάλασσα, ήταν να πάμε στη Μυτιλήνη και στη Χίο, ξέρω. Έτσι. Και όμως το αποφάσισε και του αρέσει. Δηλαδή, δεν είναι τα παιδιά, να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Βρίσκουν, αν δεν πέσουμε εμείς από πάνω να τα πνίξουμε, θα βρούνε μια διέξοδο. Γιατί σου λέει αυτή τη στιγμή ο καπετάνιος έχει να κάνει με τεχνολογία,
Έχει να κάνει με τεχνική. Έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Το παιδί, εντάξει, έχει μεγαλώσει με τα κομπιούτερ, με το ένα, με το άλλο, με τις γλώσσες. Έχει δηλαδή, βρίσκουν διοξόδους. Αρκεί εμείς να τα μην τα συνθλίβουμε τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι αυτή η σύνθλιψη είναι μια πραγματικότητα όμως που τη βλέπεις από παντού. Δηλαδή, μην βλέπεις την. Εντάξει, δεν βρίσκω άλλη λέξη τώρα, δεν είναι καλή. Την ελίτ. Η μόνη μας αντίσταση όμως είναι αντίσταση που να είναι όχι μια αφηρημένη, αντίσταση που να δώσουμε ρεαλιστικές ενδείξεις και αισιοδοξία στον κόσμο. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Αν δεν το καταφέρουμε, ναι, το χάσαμε το έργο, τελειώσαμε. Μας ισοπεδώσαμε. Έχουμε χρέος και το, ο κόσμος... Δεν μπορεί να κάνουμε. Συμφωνώ απολύτως, ρε παιδιά. Έτσι, απλώς, ναι. Απλώς λέω ότι ο εξυγχρονισμός είναι και εξυγχρονισμός νοοτροπιών. Λες, ας πούμε, ο θεωρητικός μεταπρατισμός. Ο θεωρητικός μεταπρατισμός που είχαμε στην Ελλάδα μέσω των εξυγχρονιστικών ιδεολογιών ουσιαστικά πέρασε ως τμήμα της παγκοσμιοποίησης. Τώρα δεν θα πεις, αν πεις θεωρητικό μεταπράτης, θα πούνε πα, τι παλιό λέξη. Το λες υπηρεσίες, το ίδιο. Τώρα είναι μέσα στην παγκοσμιοποίηση, είναι όσμωση σε επίπεδο πολιτισμού και ροής κεφαλαίων. Όσμωση είναι, όχι μεταπρατισμός. Μεταπρατισμός, που σημαίνει ότι εγώ μιμού με τον ξένον χωρίς να τον έχω χωνέψει. Όχι, όσμωση είναι η παγκοσμιοποίηση, τη φαντάζονται ιδεολογικά σαν μια όσμωση πραγμάτων. Άρες μάρες κουκουνάρες. Άρες μάρες κουκουνάρες. Σαν το κοσκό με το σκύλο που λέγαμε. Επειδή μιλάμε για εξυγχρονισμό, να σας τσαντήσω λίγο. Σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, πολύ πρόσφατα, είδα την Μπακογιάννη, τη Διαμαντοπούλου, τη Μυρσίνη Ζορβά, μια ευρωβουλευτήνα, δεν ξέρω τι ξέρετε. Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω, ήταν η εκδότης. Η εκδότης πρώην του στον Οδυσσέα, ναι. Και ένα γλάστρο, αρσενικό της γλάστρας. Να συζητάνε γύρω από ωραία πιάτα φαγητού, πάνω στους ριζικούς αναγκαίους εξυγχρονισμούς της ελληνικής κοινωνίας που δεν έγιναν ακόμα, ενώ κατά τη γνώμη τους έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ολογικά. Μες στο σκηνικό αυτό που παίζει σε κάποιο κανάλι της Νόβεκα. Ναι. Σε διέκοψα όμως. Ναι. Αλλά μόνο αυτό είναι η ίδια η έννοια της γλάστρας. Δηλαδή, τι χρειάζεται παραπέρα, να πούν τίποτα. Έτσι λέγανε λοιπόν οι κυρίες ότι δημιουργείται... Με ελαφρά μουσική εκεί, δεν θέλανε τίποτα. Δημιουργείται η εντύπωση, τα λέω όπως τα λένε έτσι, ότι οι θυσίες, θυσία στη διάλεκτο των εξυγχρονιστών, όπως ξέρουμε, αυτού του είδους, ονομάζεται η πολιτική και η κοινωνική λαιλασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Αλλά κατά στη δικιά τους διάλεκτο, οι θυσίες λοιπόν του λαού πάνε χαμένες. Ποιο είναι το κεντρικό δίδαγμα του lifestyle γενικώς? Πασοκοδημαρικό, στυλάκι στυλ 58, έτσι κέντρο αριστερό δεξιάς, τέτοιο. Μα τα μνημόνια ήταν μοιραία. Τα μνημόνια ήταν και αναγκαία, ιστορικώς αναγκαία. Μια ίσως ευλογία για το ιδεώδες του εξυγχρονισμού. Και μας σηκώσει το χεράκι σου, μήτε, καλή μου κυρίες, εξυγχρονισμού, ποιανού ακριβώς πράγματος. Τι θα εξυγχρονίσουν. Τι είναι αυτό που εξυγχρονίζεται με τον εξυγχρονισμό. Αυτή, πόσο αφορά τον κόσμο. Αυτές πλέον, δηλαδή όλοι αυτοί... Α, μην το λες, Αλέξη. Όχι, δεν αφορά τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον το έχει καταλάβει, το έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό βλέπεις ότι στρέφεται και με άλλους κακούς τρόπους κατά της πολιτικής. Δεν τους αφορούν πλέον. Έτσι, είναι κόκκινο πανί για τον κόσμο. Δεν κυκλοφορούν αυτοί έξω. Είσαι πολύ αισιόδοξος. Μακάρι. Δηλαδή, πάντως, σίγουρα... Είναι δυνατόν τώρα δηλαδή, να κάτσουν να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Πάντως, ένα κοινό που ακόμα, έτσι αν θέλεις, γαλουχείται έτσι, ιδεολογικά από τέτοιες... Αυτό είναι μια εικόνα που λες. Να. Είναι ένα σέρβις. Έτσι σερβίρουν κρασιά δίθεν, τρώνε την μπουκίτσα τους. Ναι, όχι, δεν είναι τυχαία η σημειολογία. Πολύ καλό, ακριβώς. Η σημειολογία είναι άψογη, αλλά προβάλλει ένα πρότυπο ευδαιμονισμού, ας πούμε, το οποίο το χάσαμε και θα το ξαναβρούμε. Απλώς είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είναι μια εκπομπή, ας πούμε, την είδα εγώ μια φορά και... Πολιτική κουζίνα. Και φρικάρισα. Πολιτική κουζίνα, ναι. Ναι, μ' αρέσει και ο τίτλος, Πολιτική κουζίνα, έτσι. Ναι, είναι λογοπαίγνιο. Έχει το κάτι της. Όταν λέω ρωτής, λοιπόν, με συγχωρείτε καλά μου παιδιά, κύριοι εξυγχρονιστές, ποιανού ακριβώς πράγματος θα είναι ο εξυγχρονισμός.
Είναι σαν τη λέξη επικοινωνία που είναι χωρίς περιεχόμενο. Επικοινωνώ. Κάποτε η επικοινωνία ήταν μεταβατικό ρήμα. Επικοινωνώ κάτι. Τώρα είναι τεχνολογίες επικοινωνίας. Επικοινωνώ. Ο ιδιώτης με άποψη, όλοι επικοινωνούν. Έτσι και αυτοί εξυγχρονίζουν. Εξυγχρονίζεις ποιο πράγμα. Και η λειτουργία που είναι διάχυτη, χωρίς αρχή και τέλος. Αυτό. Όχι βέβαια, δεν θα σου πούνε τις παραγωγικές βιοτεχνικές μονάδες που έκλεισαν επειδή, όπως λέει ο δουλικός μύθος που δεν είναι ανταγωνιστικές. Ο δοσύλλογος ακριβώς δεν άντεχαν τον ανταγωνισμό χωρίς να ρίξουν την ποιότητα του προϊόντος. Θυμάστε τον κουρέα της Ύφνου. Του Σιμίτη. Τον κουρέα. Τη Ύφνου. Κάτι είχε πει. Δεν... Ο κύριος Σιμίτης, τον ξέρετε αυτό, τον κύριο Ελιά. Ο κύριος αυτός λοιπόν έλεγε ότι αναγκαστικά θα κλείσει ο κουρέας Ύφνου, ένας παραδοσιακός κουρέας με τα ψαλίδια του σε ένα κουρείο της Ύφνου. Θα κλείσει ο Κακομοίρης για να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο κομμωτήριο. Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να κλείσει. Δηλαδή τα ψαλίδια του θα είναι. Δηλαδή με μαχαίρι κούρευε αυτό. Με πέτρες. Εδώ φτάνουμε σε όλο το νόημα που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αρθρώσουμε ισχυρό λόγο πάνω και σε διακόπτω, Γιάννη μου, συγγνώμη. Γιατί φτάνουμε στο νόημα. Γιατί η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι ακριβώς σήμερα ένας σύγχρονος τύπος κουρέα της Ύφνου, τι είπες, είναι κατεξοχήν το πρότυπο για το αύριο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Το οποίο αυτό αποκρίνεται. Αυτό να πούμε. Έτσι, αυτό να πούμε. Αυτό λοιπόν. Να το πούμε. Λοιπόν, αυτή η εξαντικειμένη αισιοδοξία ποια είναι, δηλαδή, ότι η νέα τεχνολογία καταστρέφει τον παλιό τρόπο, διαμορφώνει καινούριους τρόπους, οι οποίοι είναι ακόμα ανοιχτοί, πάνε και αυτό τους καναλιζάρουν με κάποιο τρόπο. Αλλά εκεί υπάρχει τεράστιο πεδίο πρωτοβουλίας και συμμετοχής δικιάς μας σε αυτό το παιχνίδι. Λέει κάποιος φίλος και συνεργάτης αυτήν την ομάδα μέσα σε Βάσμιος, η εποχή που ζούμε σήμερα είναι σαν την εποχή, λέει ότι ζούμε μια εποχή, πώς ήταν η μετάβαση από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου, που εκλαϊκεύθηκε, λέει, την εποχή του Σιδήρου η χρήση των όπλων, ας πούμε, σε μαζικότατη κλίμακα. Και αυτό δημιούργησε μια τρομακτική ανατροπή. Δηλαδή, οι άρχοντες τότε για να φτιάχνουν όπλα με χαλκό χρησιμοποιούσαν διάφορες τεχνικές περίεργες που την τεχνογνωσία, τη γνώση την είχαν μόνο κάποια ιερατεία. Ξαφνικά η ανακάλυψη του σιδήρου, το εργαλείο, το όπλο εργαλείο και τη δυνατότητα χρήσης του την άνοιξε σε ευρύτερα στρώματα. Αυτή, λέει, η διαδικασία κράτησε δεν ξέρω πόσους αιώνες τότε, ας πούμε, ήταν και άλλοι οι ρυθμοί των εποχών και έγινε μια τεράστια ιστορική ανατροπή. Λέει λοιπόν ο κύριος Ξανθόπουλος ότι πιθανά σήμερα ζούμε μια αντίστοιχη εποχή, δηλαδή τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Έχει μια τρομακτική ανατρεπτική δύναμη. Και σε αυτή τη συνθήκη πάνω, αν τη δούμε έτσι, δηλαδή τι κάνει σήμερα, δηλαδή, ξέρετε κάτι, το κυρίαρχο μοντέλο χρησιμοποιεί την τεχνολογική επανάσταση απλά και μόνο ως πρόσχημα. Όχι, για να ενισχύσει το υφιστάμενο μοντέλο. Ναι, έτσι, για να μοχλεύσει το υφιστάμενο μοντέλο. Την τραπεζοκρατορία επί της επιταχύνει τη λαϊλασία. Ακριβώς, και να επιταχύνει τους ρυθμούς αυτής της συνθήκης, απλώς της προηγούμενης. Δηλαδή, αλλά το ίδιο το μοντέλο αυτό κρύβει μέσα την ανατροπή τους, ας πούμε. Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, να συμπληρώσω τον Ανδρέα, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε. Δημιουργεί κάτι εικονικό, γιατί κρύβει ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η τεχνολογία να αλλάξει. Και το λέω πολλές φορές ότι σήμερα, σχετικά με τη δεκαετία του 70 και του 80, είμαστε σε τεχνολογικό μεσαίωνα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που το λέει ο Ανδρέας, είναι τροχοπέδι πλέον. Μπράβο. Τροχοπέδι αυτά τα παραγωγικά. Δηλαδή, η κυρίαρχη συνθήκη η παραγωγική, ακριβώς, είναι αυτό που λέγεται παλιά. Δηλαδή, εμποδίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Εμποδίζει. Και αυτή τη στιγμή, επέτρεψέ μου, έχουμε και μια άλλη αιμονή. Δηλαδή λέμε η Δύση, η Δύση, η Δύση, η Ανατολή, το κινέζικο μοντέλο. Αυτή τη στιγμή η Δύση είναι 100 φορές πιο εγκλωβισμένη από εμάς. Ναι, βέβαια. Έτσι. Γιατί είναι εγκλωβισμένη? Γιατί επειδή εκεί ορίμασε αυτό το περίφημο βιομηχανικό μοντέλο, που μου αρέσει να λέω σαν αρχιτέχνος ότι η κατεξοχήν εφεύρεσή του είναι η ίδια η πόλη. Δηλαδή η κατεξοχήν μηχανή αναπαραγωγής αυτού του μοντέλου.
του καπιταλιστικού, του απεικιοκρατικού, όλα αυτά που λέγαμε, μάλλον τις προϋπόθεσεις για να υπάρξει. Για να υπάρξει. Έτσι, ναι. Η απεικιοκρατία γέννησε τον καπιταλισμό και γέννησε αυτή την πόλη. Αυτή η ίδια η πόλη εμποδίζει τη μεταλλαγή της σε κάτι άλλο. Δηλαδή η Γερμανία δεν μπορεί να αλλάξει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει. Αν δούμε τις προτάσεις του Ολάν που έκανε για το εξαρτησμό της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, έχουν ενδιαφέρον. Αν κάποιος λίγο βαθιά είναι για γέλια. Δεν υπάρχει τόσο να γίνεται το ένα χιλιοστό από αυτά που λένε. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμείς εδώ που είμαστε μια πορδίσα μέγεθος, επειδή κουβαλάμε όλη αυτή την παράδοση. Επειδή κουβαλάμε όλη αυτή την παράδοση. Την οποία έχουμε εγκαταλείψει και θα πρέπει να την ξαναβάλουμε. Την οποία πάνε, την έχουμε εγκαταλείψει πολύ, αλλά πολύ. Δηλαδή, στις πόλεις. Λοιπόν, εμείς που κουβαλάμε την παράδοση και επίσης έχουμε και μια σχέση ζωντανή με το καινούριο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να συνθέσουμε δύο πράγματα. Τη σχέση των νεότερων γενιών με τον ψηφιακό κόσμο. Που εκεί δεν είμαστε πίσω. Καλός ή κακός, δηλαδή το μόνο καλό αυτής της ευδαιμονίας είναι ότι οι νεότερες γενιές είχαν μια εμπλοκή με τεχνολογική επανάσταση άμεση. Δηλαδή, όπως γεννήθηκε, δηλαδή η υστέρηση που είχαμε από την κεντρική, αν θέλετε, Δύση, ήταν τίποτα, μηδενική. Την παρακολουθήσαμε. Δηλαδή, ο σταθμός μας σήμερα εδώ είναι προϊόν ενός τέτοιου γεγονότος από μόνο. Είναι τρανή απόδειξη, ας πούμε. Αφού του πράγματος. Χάρη στον Παντεντάρη Κανελάρη. Εντάξει, από τη μια μεριά λοιπόν αυτό. Αν αυτό λοιπόν το πράγμα το συνθέσουμε με την παράδοσή μας, με την ταυτότητά μας, τα συνθέσουμε αυτά δύο πράγματα, θα τους πάρουμε τα σόβρακα παραγωγικά. Να το πω πολύ πιο απλά. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν ούτε στον ύπνο τους, ούτε στα χειρότερα, ούτε στα καλύτερα τους όνειρα δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν. Είναι εγκλωβισμένοι σε μια εικονική πραγματικότητα, η οποία με τα λεφτά και με τη δύναμή τους δουλεύει τέλεια. Εμείς είμαστε σε μια πραγματική πραγματικότητα με απίστευτες δυσκολίες, αλλά αν καταλάβουμε πού παίζεται πραγματικά το παιχνίδι, δηλαδή αν αντιληφθούμε τα πραγματικά μας πλεονεκτήματα και επενδύσουμε σοφά, στοχευμένα πάνω εκεί, μπορούμε να γυρίσουμε, το μάτς. Και ας μας έχουν αγροστά, ας μας έχουν αναγάγει από εκεί αχρέους, μας έχουν εγκλωβίσει από χίλιες μεριές, ας ισχύει αυτό που λέει ο Αλέξης, ότι δεν τολμάς να πεις ότι είμαι κερδοφόρος, θα πάω φυλακή, έτσι και πω ότι δουλεύω, ας πούμε, θα μου τα πάρουν από χίλιες μεριές, και είναι όλα αυτά. Αλλά δεν είπε κάτι άλλο ο Αλέξης, ότι αυτά δεν ισχύουν για όλους. Δηλαδή, αν δούμε δηλαδή όλη την ομολογία που παίζει, αυτά ισχύουν, δηλαδή τι χτυπάνε, ρε παιδιά, χτυπάνε τους μικρούς και τους μικρομεσαίους. Δεν χτυπάνε τους μεγάλους. Πέτυχε να ασχοληθώ με κάτι ξενοδοχειακό τελευταία και να δω κάποιους τελευταίους νόμοι τα ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία από ένα μέγεθος και πάνω, τα προνόμια που τους δίνουν καινούργιοι νόμοι είναι εξωφρενικά. Μέχρι να φτιάχνουν λιμάνια, μαρίνες, ούτε γυαλίου, τίποτα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Και να δραπετεύουν από δεκάδες υπηρεσίες. Απ' την άλλη μεριά φτιάχνουν νόμοι. Όλοι οι άλλοι, να διαλύονται εντελώς, ας πούμε. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι χτυπάνε το μικρομεσαίο χώρο. Χτυπάνε το μικρομεσαίο χώρο, γιατί μόνο ο μικρομεσαίος χώρος μπορεί να είναι φορέας αυτού του καινούργιου για το οποίο μιλάμε. Λες και το ξέρουν διαστικά, γιατί αυτό πρέπει να το αφανίσουν. Δηλαδή θέλουν να το αφανίσουν, το εξαφανίσουν, να μην υπάρχει στο πρόσωπο της γης σας. Ναι. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια. Δηλαδή είπε πολύ πετυχημένα κάποια στιγμή ο Αλέξης προκαιρού ότι δεν έχει περάσει πιο πετυχημένη κυβέρνηση από αυτόν τον τόπο. Πετυχημένη με την έννοια ότι βάζει στόχο που του υλοποιεί. Ο στόχο ήταν να διαλύσει το σύμπαν. Δηλαδή να διαλύσει το 80% του ελληνικού πληθυσμού, τουλάχιστον να σου πω το 90%. Αλλά να νομιμοποιηθεί. Να το κάνει αληθή και να μείνουν οι υπόλοιποι να διαχειριστούν τα ρημάδια που θα μείνουν μετά. Είναι η συνέχεια του παλαιότερου προμνημονιακού καθεστώτος ως προς την άποψη του εξυγχρονισμού. Επίσης διέλυε το παν. Και αυτό. Είναι η συνέχεια με μνημονιακούς πλέον όρους. Ενοχοποιημένη κοινωνία. Βεβαίως. Και ένας άνευ πραγματικού παραγωγικού περιεχομένου της χρονισμός έγινε έμονη ακόμα. Ιδέα πρόοδου. Αυτό είναι η πρόοδος. Υπάρχει και μια ορθολογική. Σήμερα δεν το λέει όμως αυτό. Δεν το ισχυρίζεται ότι είναι πρόοδος αυτό που περνάμε. Ούτε οι ίδιοι. Ενώ τότε ο Σιμίτης έλεγε ότι ήταν πρόοδος. Όχι, οι εξυγχρονιστές το λένε. Πούμε, αν ακούσει τον Γεωργιάδη. Οι εξυγχρονιστές το λένε. Ο οποίος μέσα στο θέατρο το πιστεύει ότι αυτός είναι ο δρόμος. Πώς είναι ο δρόμος, το πιστεύουνε. Αλλά το πιστεύουν και εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος ότι το πιστεύουν πραγματικά. Γιατί τόσο, τέτοιο βαθμό στραβισμού έχουν. Δεν ξέρουν τόσο πολύ τι τους γίνεται που το πιστεύουν. Και οι κριτικές ως προς το Σαμαρά, κυρίες που οι οποίες μιλάμε, κριτικές. Οι θυσίες θα πάνε χαμένες, τη λαϊλασία εννοούν. Θα πάνε να μην έχουμε αυτή την αίσθηση. Αλλά είμαστε εξυγχρονίστριες ως έννοια. Ο εξυγχρονισμός στο μυαλό τους.
αντανακλά πιο πολύ κάτι αόριστο, κάτι ψυχολογικό, πώς να σου πω, τις νοοτροπίες ας πούμε ή τη διοίκηση και τη γραφειοκρατική διαχείριση της κοινωνίας. Είναι μια μη πολιτική ιδέα επί της ουσίας, αυτό που ονομάζουν εξυγχρονισμό. Στρέφεται κατά του ελληνικού κράτους πρώτα απ' όλα ως πολιτικής οντότητας, πατώντας βεβαίως την πραγματική αθλειότητα του πολιτικού συστήματος. Άρα θα έρθουν να σου πούνε, είναι ένα σύστημα απαρχαιωμένο, παλαιτιακό, ανίκανο να εξυγχρονιστεί ως γραφειοκρατικός μηχανισμός. Που αυτό ισχύουν είναι. Πολύ βεβαίως πολλά, ισχύουν. Έτσι. Προφανώς. Βεβαίως και ισχύουν. Μαζί όμως με το νερό, πώς θα λένε. Με τα ξεράκια και με τα κορέας. Με τα μπαμπέ. Όταν εξυγχρονίζεται, άρα έστω μέσω των εντολών της Τρόικας, δεν δίνεται όμως αυτό το ταλέπορο κρατικό σύστημα. Εξυγχρονίζεται η διαχείριση, ο μηχανισμός, όχι οι παραγωγικές διαδικασίες. Δεν εξυγχρονίζεται, δεν μπορεί να το κάνει. Συγγνώμη, γιατί ποια διαχείριση εξυγχρονίζεται, διαλύεται. Δηλαδή, όταν δεν θες να κάνεις κάτι. Δεν γίνει γερμανικά αποτελεσματικό. Μα αυτό το κάνω για να γίνει εξωφρενών. Έτσι, όταν δεν θες να κάνεις κάτι. Πας να εξυγχρονίσεις τα πάντα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ανέκδοτο. Πας να κάνεις, δηλαδή, οπότε τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή η εφορία δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πείτε τώρα να πληρώσετε το τάξη. Μπείτε μέσα και αν βρείτε άκρη μέσα. Δεν λειτουργεί τίποτα για το 90% του ελληνικού λαού. Για να λειτουργήσει, ζήτημα και το 10 και πολύ λέω. Μα για ποιους... Να μας σαφείς έτσι. Ούτε λειτουργεί. Για το 10 λειτουργεί. Για το 95 λειτουργεί. Βρίσκουν τους τρόπους, ανοίγουν τα παραθυράκια, νόμους στους νόμους. Δεν είναι ούτε 10%. Μα έτσι λοιπόν λένε ότι επειδή δεν έχει. Δεν επιδέχεται αυτό το άθλιο κράτος πελατειακό, δεν επιδέχεται συνολικούς μετασχηματισμούς για να γίνει γερμανικά αποτελεσματικό. Άρα εξυγχρονίζεται αποσπασματικά. Ένας ριζοσπαστικός λοιπόν εξυγχρονισμός στυλ Διαμαντοπούλου, Μπακογιάννη κτλ. Χρειάζεται και απαιτεί πολύ πιο ριζοσπαστικά μέτρα διοίκησης, διαχείρισης του καθεστώτος αυτού. Όταν ρωτήσεις τι λοιπόν είναι αυτό που εξυγχρονίζεται, είναι η διοικητική μηχανή ενός προτεκτοράτου. Και εδώ να κάνουμε και άλλη μια παράδειγμα. Αυτό φαντάζονται, λένε. Καμία σχέση λένε. Δεν έχουν. Έναν υπάλληλο ο επί της ουσίας παραγωγικό η Ελλάδα έχει βγει άκρη. Τα έχουν διαλύσει. Δεν ανήκει στην Ελλάδα. Δηλαδή εσύ αν μπορείς να κάνεις κάτι σαν παραγωγή είναι επειδή είσαι αρθυποπροτεκτοράτο της Γερμανίας. Αυτό εννοούν. Όχι. Εντάξει. Αυτό εννοούν και οι 58 μας τι εννοούν. Δεν κατάλαβα. Αυτοί ακόμα 58 είναι. Μπορεί να έχουν 57 τώρα. Α, δεν γίνανε 59. Λες, κοίταξε, εδώ πάνω υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο, έτσι. Αυτός ο βαθιά τεχνοκρατικός τρόπος, γιατί ένας βαθιά τεχνοκρατικός τρόπος, τι σημαίνει... Τεχνοκράτες εξουσίας είναι. Ακριβώς, που υποτιμά τελείως την πολιτική και τη δημοκρατία εξουσίας, δηλαδή τη συμμετοχή των από κάτω, ας πούμε. Ένας τρόπος τον από πάνω, για τους από κάτω, χωρίς τους από κάτω, έτσι. Αυτός ο τρόπος έχει δύο προβλήματα, ας πούμε. Το ένα πρόβλημα είναι ότι για τον οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή αποκλείει την οποιαδήποτε ενδογενή ανασυγκρότηση. Την αποκλείει, γιατί η οποιαδήποτε ενδογενή ανασυγκρότηση προϋποθέτει συμμετοχή των από κάτω. Δεν γίνεται χωρίς από κάτω. Ναι. Δεν γίνεται ούτε καν χωρίς την παράδοση αυτή που την είπαμε, ας πούμε, λαϊκή παράδοση που κουβαλάμε την τεχνογνωσία μας. Δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Αλλά δεν γίνεται και χωρίς ευρύτερα τους από κάτω. Μα δεν υπάρχει από κάτω. Απ' τη μια μεριά λοιπόν είναι αδιέξοδο αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη αυτό το μοντέλο. Συγκροτεί κατά βάθος και ενισχύει το μπλοκ της Χρυσής Αυγής, έτσι. Α, βέβαια. Δηλαδή είναι, ταυτίζεται όλο ψουσίας. Το δώρο, βέβαια. Ταυτίζεται, δηλαδή είναι το ίδιο αυταρχικό μοντέλο. Το οποίο αυτό το αυταρχικό μοντέλο ανήκει όμως και σε ένα τεχνολογικό μοντέλο του χτες, έτσι. Δηλαδή το τεχνολογικό μοντέλο του σήμερα είναι ένα περίεργο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το δει σαν τον απόλυτο αυταρχισμό και να δει μέσα από μια σούπερ τεχνολογία τον απόλυτο ναζισμό και να τα δει σαν απόλυτα συμβατά, μπορεί να δει όμως και την ανατροπή τους εκεί πέρα μέσα. Παίζουνε, δεν έχει κάτσει μπάλα. Δεν έχει τελειώσει το σκάκι εκεί πέρα πάνω. Είναι ζωντανό σε παγκόσμιο επίπεδο το σκάκι εκεί πάνω. Πάντως, όταν τους ακούς αυτούς τους ριζοσπάστες εξυγχρονιστές, γιατί είναι ριζοσπάστες, έτσι, στην κυριολεξία. Ριζοσπάστα, θα ξεριζώσουμε ακριβώς, να κόψουμε τη ρίζα πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και είχε κάνει ο Γιώργος μια πολύ απαντή στην έννοια του ριζοσπαστισμού.
γενικά. Δεν, είπαμε, δεν λέμε λέμε ριζικός, εμείς λέμε ριζοσπάστης για να κόψουμε την επαφή μας με το χτέμας μας. Γιατί ο εμφάλιος λόρος μας είναι το χτέμας. Αυτό, αυτό το ανιστορικό του τέλος της ιστορίας, αυτός ο ριζοσπάστης εξυγχρονιστής, όταν μιλάνε περί εξυγχρονισμού, νομίζω ότι μιλάνε για μηχανισμούς διοίκησης προβάτων. Στρούγκα. Αυτό. Ερήμην της ιστορικής και πολιτικής πραγματικότητας που οδήγησε λόγου χάρη στον παρασιτισμό. Εντοπίζουν τον παρασιτισμό. Αυτός πώς ήρθε, ρε παιδιά. Ανεξαρτήτως των ριζοσπαστικών εξυγχρονιστικών σας ιδεοδών επί μια εικοσαετία. Ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο κατεδαφίσατε το σύνολο της κοινωνίας και της του παραγωγικού της ιστού. Έτσι ήρθε ο παρασιτισμός. Τον αέρα έπεσε. Το Άγιο Πνεύμα. Είναι όμως είναι ένα lifestyle. Γιατί πίστευαν σε ένα άλλο μοντέλο, γι' αυτό κατεδαφίσανε. Πίστευαν. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την αφετηρία. Ναι. Ότι είχαν. Εγώ νομίζω ότι τα παίρνανε πίσω, αλλά τέλος πάντων. Καλά, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ναι, ναι. Μια άλλη υπόθεση. Αλλά πέρα από αυτήν την υπόθεση, αυτή είναι μια απολύτως κοινική υπόθεση. Μπορεί να είναι πολύ πραγματική, να αποδεικνύεται, αλλά να μείνουμε εκεί. Εμείς να πω κάτι. Νιώθω ότι αυτήν την εποχή, ρε παιδιά, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι και να κάνουμε κάτι, πρέπει καταρχάς, υποκειμενικά μιλάω, να έχουμε μια σκληρά θετική σκέψη. Δεν ξέρω τι συμφωνεί μαζί μου. Θετική σκέψη. Έτσι. Εγώ λοιπόν ξεκινάω. Ξεκινώντας όμως από τη θετική σκέψη. Διαπιστώσεις αντικειμενικές. Ναι. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι εκεί μέσα δέχομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αν όχι όλοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύανε ότι αυτή είναι η μόνη προοπτική. Ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα. Δεν θέλω να το στενέψουμε στους πολιτικούς σχηματισμούς που υπάρχουν, ας πούμε. Δεν θέλω να το στενέψουμε εκεί. Για συνέχισε. Όχι, αυτό που θέλω να συνεχίσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν, δηλαδή, αν κάτσεις και το δεις με όρους σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου και προοπτικής τεχνολογικής, να το δεις και έτσι και τελείως ομά τεχνοκρατικά, και εκεί ακόμα αυτοί οι άνθρωποι είναι λάθος. Και εκεί θα μπορούσε κανείς να τους χτυπήσει πάρα πολύ, και αυτού τύπου η αντιμετώπιση είναι ανύπαρκτη ουσιαστικά. Και μένουμε μονάχα σε μια αντιμετώπιση ιδεολογική. Δηλαδή, αν μιλήσουμε από δύο συγκεκριμένου, πολλά μπορούμε να πούμε. Συγκεκριμένα να μιλήσουμε. Τι εννοούν αυτοί οι άνθρωποι σαν παραγωγή που λένε για επενδύσεις, τι εννοούν για σαν παραγωγή, τι εννοούν σαν τουρισμό, τι εννοούν. Δηλαδή, αν μιλήσουμε ένα πράγμα απολύτως συγκεκριμένα, εκεί καταραίει όλο. Καταραίει όλο αυτό του εξυγχρονισμού. Άρα λοιπόν, δηλαδή, πώς να πούμε, παίζουμε στο ταμπλό τους όταν μιλάμε κυρίως ιδεολογικά. Δηλαδή, αν ποτέ καταφέρουμε και μιλήσουμε πραγματιστικά, παίζουμε στο δικό μας ταμπλό. Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε τελείως επί του συγκεκριμένου. Είναι, ξέρεις, το lifestyle, το διανοητικό lifestyle, είναι μια χριστοήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, η ιδεολογία, αλλά σε επίπεδο πρακτικής. Περνάει μια εικόνα, ας πούμε. Ας πούμε, οι τεχνοκράτες της εξουσίας, παίρνουμε το παράδειγμα αυτών των τριών κυράδων, ας πούμε, μιλάνε με ψύχρεμο και νυφάλιο τρόπο. Και μιλάμε περί του εξυγχρονισμού με νυφάλιο. Εμείς δεν είμαστε νυφάλιοι εδώ πέρα. Φωνάζουμε, κάνουμε, μπορούμε να είμαστε φίλοι και να συμφωνούμε. Αλλά αυτοί έχουν ένα ψύχρεμο και νυφάλιο τρόπο. Είναι τεχνοκράτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι δήμονες. Ποιανού ακριβώς πράγματος. Ναι, γιατί ήταν πράγμα. Νυφάλιοι και αριστοκράτες πριν χάσουν το κεφάλι τους. Έρχεσαι στο. Συγγνώμη, δηλαδή. Είσαι πάρα πολύ σωστός, είσαι στο μυαλό μου. Πρέπει να σε μάθω. Έτσι, είσαι στο μυαλό μου, ακριβώς αυτό έλεγα. Θυμίζουν λίγο την εικόνα των Κοντζαμπάσιδων, που φαντάζομαι ότι έτσι καταγγέλνανε τη λαϊκή εξέγερση κατά του Τούρκου δυνάστη και προτείνανε μάλιστα και μέτρα για τη βελτίωση της εξουσίας των Τούρκων και την απαξίωση των επαναστατικών κινημάτων από την κοινή γνώμη των φοβισμένων και φιλήσυχων ραγιάδων. Ή ακόμα θυμίζει τις Αντουανέτες, αυτό που έλεγες. Που όταν μάθανε ότι το 1789 ο γαλλικός λαός δεν είχε ψωμί, απορριμμένη ρώταγε η κακομοίρα γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι, έτσι, τσουρέκια, γαλλικά. Κάπως έτσι είναι.
Το ερώτημά μας βέβαια είναι, οι νεοραγιάδες που βλέπουν όλο αυτό, τι κάνουν? Εσύ έχεις την εντύπωση ότι έχει πάρει μπρος μια μηχανή απαξίωσης όλου αυτού του καθεστώτος, του διανοητικού και πολιτισμικού καθεστώτος που το έχουν επιβάλει ως τεχνοκρατική νυφάλεια και ήρεμη συζήτηση? Όχι. Αντιμνημονιακός. Δεν σημαίνει τίποτα όλο αυτό. Τίποτα. Είπατε κάτι άλλο. Καλά το ξεκινήσατε. Ότι μια απαξίωση ενός μηχανισμού βεβαίως υπάρχει. Απαξίωση. Όχι ιδεολογική όμως ακόμα. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Ιδεολογική, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Τι σημαίνει ιδεολογική σήμερα? Και ναι, αυτό έτσι έχουμε. Πρέπει να κάτσουμε, ναι, να τα ορίσουμε, ναι, και ναι, να τα ξαναβάλουμε σε καινούργιες βάσεις. Κοσμοθεωρητική είναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να στηριχτώ τι πίστευα πριν 10 χρόνια. Σήμερα έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύω εγώ και πιστεύω και ο περισσότερος κόσμος. Σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά και είναι θετικό αυτό το πράγμα. Ότι σήμερα τα ξανασυζητάμε, το έχουμε ανάγκη και να το ξαναορίσουμε και να μπορούμε να κάνουμε και λάθος και να το διορθώσουμε και δεν είναι θέσφατο εν διάφορη περιπτώσει. Δεν υπάρχει κάτι θέσφατο. Ούτε και ο Στουρνάρας λέει κάτι θέσφατο. Εγώ πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε φτάσει στις 10. Κάνουμε τσιγάρο. Ένα μικρό διάλειμμα. Θα ήθελα ο Ανδρέας να μας πει το ανέκδοτο με τον Γιάπη, τον τεχνοκράτη σύμβουλο και με τον Τζοπάνι. Έτσι, για να. Αμέσως μετά. Έτσι. Αμέσως μετά. Αμέσως μετά, για να βάλουμε λίγο γέλιο στην εκπομπή. Πρέπει να το πεις αυτό. Εντάξει, εντάξει. Tiempo por era, tiempo
πομπόρι, για πομπόρι, για πομπόρι. Δε θέλω καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Χαλάσαμε τόσα πολλά, μαύρες μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ, να μη μου μείνει μόνο το παραπονό. Κι ας ήταν μια φορά να μ' είχες πάρει αγκαλιά. Το ξέρω, σου ζητώ πάρα πολλά. Δε θέλω καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω, να μην μου μείνει μόνο το παραπονό. Κι ας ήταν μια φορά να δεις μικρά μου φουκαρά, πως μαλακώνω σαν δεν μου μιλάς σκληρά. Τον πόλεμο μισώ κι απ' τη ζωή αποζητώ, να μην μου μείνει μόνο το παραπονό. Κι ας ήταν μια φορά να μ' είχες πάρει αγκαλιά, το ξέρω, σου ζητώ πάρα πολλά. Το ερώτημα επανερχόμαστε μέχρι να έρθει ο Αντρέας. Είναι οι νεοραγιάδες που έχουν πιστεί ότι τα πράγματα τα πολιτικά δεν αλλάζουν εύκολα. Τι κάνουν σήμερα? Κάνουν τον έξυπνο ή τον πονηρό, δηλαδή τον βλάκα. Όπως ακριβώς και ο τουρκοκρατούμενος προγονός τους, ο Καραγκιόζης. Οι εξευρωπαϊσμένοι τωρινοί Καραγκιόζηδες έχω την αίσθηση ότι συγκαλύπτουν τη δουλική συμπεριφορά τους, παριστάνοντας ότι έχουν άποψη για τα πάντα, ότι βαρέθηκαν την πολιτική διότι αυτοί είναι ενημερωμένοι, ότι ξέρουν ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι θα πηγαίνουμε ντε και μία από το κακό στο χειρότερο μέχρι να αποφασίσουν άλλοι μεγάλοι για μας. Προς το παρόν λοιπόν σφυρίζουν αδιάφορα. Ο Καραμπελιάς μου έλεγε ότι αυτή εδώ η προκήρυξη που ζητάει να αντίσταση στη νέα κατοχή μποϊκοτάζ τα γερμανικά προϊόντα στην Ερμού, ο κόσμος με πολύ μεγάλη επιφύλαξη έπαιρνε την προκήρυξη στα χέρια που ζήταγε το μποϊκοτάζ των γερμανικών προϊόντων. Είναι όλοι επιφυλακτικοί και μακριά από εμάς όλα αυτά. Σημαίνει, στην Ερμού είναι ο μικρομέσος καταναλωτής, έτσι. Θεατής ενδεχομένως βιτρινών. Δεν ξέρω αν μπαίνει σε καταστήματα να ψωνίζει. Έχει ένα ευρύ δείγμα, ας πούμε, των κατοίκων της πόλης, ας πούμε. Ναι. Είναι αρκετά
τρομακτικό το γεγονός ότι εν μέσω μνημονίων και μέτρων ο κόσμος, όταν του λες αντίσταση στη νέα και ότι κατοχή μποϊκοτάς στα γερμανικά προϊόντα, είναι επιφυλακτικός και κάθεται μακριά. Δεν μπορούμε δηλαδή μέσα στην αποτίμηση που κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μια αποτίμηση του τρόπου του σκέπτεστε του μέσου λεγόμενου πολίτη, να μην το λάβουμε υπόψη μας, ότι υπάρχει ήδη, είναι η κειμένη κοινωνία. Υπάρχει φόβος. Τώρα φόβος για να πάρω μια προκήρυξη. Φόβος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Εγώ πιστεύω ότι έξω από το δουλικό, είναι, λέω. Δεν είναι και μόνο φόβος. Είναι ίσως ότι ο κόσμος έχει ανάγκη της εναλλακτικής. Ξέρει ότι με ένα μποϊκοτάζ δεν λύνει το θέμα, αλλά ποια είναι η πρόταση. Έχει ανάγκη την πρόταση. Αυτό που λέμε το οραματικό, το τι θα κάνουμε. Έτσι. Ενδεχομένως. Και το παλεύει και ο ίδιος ίσως μέσα στην οικογένειά του κλπ. Αλλά την έχει ανάγκη. Πιστεύω ότι αν υπάρξει αυτή η πρόταση εναλλακτική που θα βασίζεται πάνω σε αυτό το, στις δυνατότητές του, έτσι, τις πραγματικές του, δυνατότητες, θα ξεκινήσει κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Ναι. Να κλείσουμε τότε, γιατί θα αργήσουμε να κλείσουμε, είναι ήδη 10 και 20, αργήσαμε να ξεκινήσουμε και έτσι είμαστε δικαιολογημένοι. Θέλω όμως για να βάλουμε λίγο γέλιο, γιατί όσο να είναι, Χριστούγεννα είναι, μπαίνουμε στη νέα χρονιά και επιμένω ότι... Δεν θες πριν κλείσουμε να προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα το πεδίο. Εγώ θέλω να προσδιορίσεις και να πεις επίσης, δεν θα κλείσουμε με τον έκδο προφανώς, θα πούμε κι άλλα. Αλλά πρώτα καταρχάς να συζητήσουμε για το ενδεχόμενο να έρθουν εδώ πέρα και κάποιοι άνθρωποι αυτό κάποια στιγμή, όπου να γίνει μια συζήτηση με προτάσεις, το που λες. Και να προσδιορίσουμε, δηλαδή, αυτό που λες. Πάλι σε ένα πολύ γενικό πεδίο, που όμως είναι και απολύτως συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι σχηματικά υπάρχουν δύο πράγματα στο παγκόσμιο παραγωγικό σκηνικό. Απ' τη μια μεριά υπάρχει ένας χώρος, αυτό που λέμε κινέζικο μοντέλο, τελείως σχηματικά και πώς να πούμε, συσσωρεύοντας εκεί πέρα μέσα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ο χώρος του μαζικού φτηνού προϊόντος, που εκφράζεται προϊόντικά, αν θέλετε, με το μοντέλο του IKEA. Απ' τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει αυτό το τομέα στην παγκόσμια παραγωγική πραγματικότητα. Και απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένας ο τομέας της πάρα πολύ υψηλής τεχνολογίας που την κινεί, αν θέλεις, η Αμερική, την κινεί η Γερμανία, την κινούν επίσης αυτή τη στιγμή και σε λιγότερη κλίμακα και όλες οι υπόλοιπες χώρες, και η Κίνα και η Ρωσία κλπ. Αλλά κάποιες πάρα πολύ μεγάλες συγκροτημένες δυνάμεις. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο σχηματικά μιλώντας άκρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο που είναι ζωτικά αναγκαίο και χρήσιμο σήμερα. Και αυτό το πεδίο ευνοείται από αυτά τα δύο πράγματα που λέμε πρικιά μας, δηλαδή από την τεχνολογική επανάσταση, παρέα όμως και σε σύνθεση με τα ταυτωτικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου, κάθε λαού, κάθε παράδοσης. Δηλαδή υπάρχει ένα πεδίο σχεδόν παρθένο, που θα το λέγαμε, εμείς το λέμε, ας πούμε, πεδίο σχεδιασμένου βιομηχανικού κατά παραγγελία προϊόντος. Δηλαδή, σχεδιασμένο βιομηχανικό κατά παραγγελία προϊόν στο διεθνές στερέωμα είναι πάρα πολύ λίγο και πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν καλείς ασχολείται με προϊόντα, θα δει ότι αυτά που λέμε μαζικά τυποποιημένα προϊόντα πάρα πολλές φορές αδυνατούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες αληθινές ανάγκες. Και η μεγάλη βιομηχανία και της Δύσης και οι αναδυόμενες οικονομίες εκεί είναι προβληματικές. Δηλαδή έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πεδίο. Αυτό το πεδίο δεν είναι ένα πρωτόγνωρο πεδίο, δηλαδή με την αρχή, δηλαδή ήδη από τη δεκαετία του 80, οι πρώτοι που μίλησαν για αυτό το πεδίο ήταν οι Ιαπωνέζοι.
Εμείς όταν ακόμα είχαμε το κατοικίν που πολλοί θα γνωρίζουν, ας πούμε, και κάναμε ένα πράγμα που το λέγαμε συστήματα επίπλων, δηλαδή προσπαθούσαμε στην πράξη να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο, τότε ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν οι Ιαπωνέζοι, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στα πλαίσια της Toyota, στα πλαίσια μιας. Κάποια, κάποια από τις μεγάλες εταιρείες λοιπόν τότε τις Ιαπωνέζικες είχαν ξεκινήσει, ας πούμε, παράδειγμα με το να προτείνουν στην αγορά σχεδιασμένο κατά παραγγελία ποδήλατο. Δηλαδή είχαν συστηματοποιήσει την έννοια του ποδηλάτου και μπορούσε ο πελάτης με διάφορους τρόπους, με διάφορα μοντέλα, με διάφορα δοκιμαστήρια, όπως τα έφτιαξε στο κουστούμι, στο ράφτη σου, να έχει το δικό του, αποκλειστικά δικό του προϊόν, όσον αφορά τις διαστάσεις σώματός του, τις διαθέσεις που είχε, τη μήκη του, δύναμη, τη χρήση που θα θέλει να κάνει. Απολύτως κατά παραγγελία λοιπόν, όπως κάποτε ράβαμε το κουστούμι στο ράφτη μας. Έτσι. Ένα βιομηχανικό προϊόν, Κατά παραγγελία. Και το προϊόν αυτό λοιπόν μπορεί να το είχε σε ένα κόστος λίγο παραπάνω από όταν το μαζικά, το τυποποιημένο προϊόν. Μαζικό. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ξεκίνησε κάπου στα μέσα του 80, για λόγους που κανείς δεν γνωρίζει, δεν προχώρησε. Η προσωπική μέση χωρίς μπορεί να τεκμηριώσουν ότι ακριβώς στην εποχή εκείνη, δηλαδή ένα πράγμα που στην ιστορία έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη των πραγμάτων της παραγωγής, ήταν η πτώση της Σοβιετίας και το άνοιγμα μετά της Κίνας. Δηλαδή θα θυμάστε ότι την δεκαετία του 80, ας πούμε, όλη η Ευρώπη μιλούσε πάρα πολύ για 35ωρο και για 30ωρο ακόμα. Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη είχαν συμφοιτητές από το Πολυτεχνείο κλπ. Που δουλεύαν στη Ρενό, στην Πεζό, στη Γαλλία. Και τα προγράμματα που κάνανε ήταν ακυρώναν το φορτικό μοντέλο ήδη τότε. Και πήγαιναν στο just in time. Στο κατά παραγγελία, ας πούμε. Και σχεδόν και σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία κάπως έτσι δουλεύει. Έτσι. Και η σημερινή σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία κάπως έτσι δουλεύει. Δηλαδή με τα συστήματα online πληροφόρηση από όλο τον κόσμο και με συστήματα διαχείριση διαφόρων πραγμάτων. Πάλι μέσω διαδικτύου, σχεδόν παράγουν και σήμερα κατά παραγγελία τα τυποποιημένα τους προϊόντα. Λοιπόν, τότε λοιπόν άνοιξε η αγορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή, και ξαφνικά εμείς που φτιάχναμε, ας πούμε, έπιπλα, ξαφνικά εκεί που μια καρέκλα ήθελε αλφα δραχμές να φτιαχτεί, ξαφνικά εφευρέθηκε τότε η καρέκλα. Μάλιστα πριν από αυτήν είχαμε την Ταϊβάνη, κάτι ήταν ακόμα κάποιες χώρες εκεί στην Ανατολή που κάναν κάποια πράγματα πάρα πολύ φτηνά. Αλλά σε ευρύτατη κλίμακα έγινε μόλις έπεσε το πρώην Σοβιετικό μπλοκ, ας πούμε. Εκεί λοιπόν πήγαν τα κοράκια μέσα, πήρανε βιομηχανίες τσάμπα, κάνανε και έτσι να φτιάχνουν πράγματα με εξευτελιστικές τιμές. Οπότε όλη η παραγωγή της Δύσης, αντί να οδηγηθεί σε ένα πραγματικό εξχρονισμό της στα πλαίσια τεχνολογίας, το εγκατέλειψε αυτό το στοίχημα. Έκανε τη στρατηγική επιλογή τότε η Δύση να στραφεί στις περίφημες υπηρεσίες. Που την οδήγησαν στη σημερινή της εξαθλίωση, γιατί η Δύση είχε εξαθλίωση, όχι εμείς. Και αυτό δεν μας το λένε, μας το αποκρύβουν, ας πούμε. Ανεξάρτητα. 65% που δουλεύει στις υπηρεσίες ήδη στην Αμερική. Και έχει πρόβλημα και η ίδια. Δηλαδή η Γερμανία που λέμε ότι είναι η κορονίδα αυτή τη στιγμή και η ηγέτιδα δύναμη της Ευρώπης, ας πούμε. Με την ίδια στιγμή που συσσωρεύει τεράστιο πλούτο, χρυσό λένε άλλοι, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος κλπ. Την ίδια στιγμή παραγωγικά. Έτσι, η λοκομοτίβα της παραγωγής της Δύσης εξαρτάται πάρα πολύ από τις αναδυόμενες οικονομίες και από την Κίνα. Δηλαδή τα αυτοκίνητα που παίρνουμε, ας πούμε, πάρα πολλά μέρη κατασκευάζονται εκτός και συναρμολογούνται εκεί. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι αυτό λοιπόν του βιομηχανικού κατά παραγγελία προϊόντος, το οποίο μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά πράγματα, στα πάντα. Από το ίδιο το αυτοκίνητο, να πω για παράδειγμα, και να φέρουμε εδώ πέρα κάποια στιγμούλα και τον Γιώργο τον Μιχαήλ, ας πούμε, έναν από τους ελάχιστους Έλληνες βιομηχανικούς σχεδιαστές που έχουμε, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, ας πούμε, πάρα πολύ με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, η αιμονή του τελευταία χρόνια, αυτό που λέει, ας πούμε, πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να απτυχθεί το κομμάτι αυτό που λέμε, ας πούμε, στην ηλεκτροκίνηση. Θα μπορούσε να έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο να είναι κατά παραγγελία, εντέλος, το οποίο να είναι τσάμπα. Δεν το αφήνουν να απτυχθεί ή το έχουν στα δικά τους μοντέλα. Για να μας το πλασάρουν πάλι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι πολυεθνικές ή μάλλον οι δυτικές, ας πούμε. Αυτό είναι το περίφημο πλάνο για την Ευρώπη. Δηλαδή η στρατηγική, η βιομηχανική της Ευρώπης είναι αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, σε πάρα πολλά πεδία, οποιοδήποτε προϊόν να πας, εμείς επειδή σαν αρχιτέκτονες προσπαθούμε να κάνουμε συγκεκριμένες εφαρμογές,
Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνεις εφαρμογές. Ή να παίρνεις από καταλόγους προϊόντων, να προσαρμόσεις έτοιμα προϊόντα που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ή να προσπαθείς να γεννήσεις προϊόντα τα οποία να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένη σου εφαρμογή. Ασκώντας αυτό το πράγμα τα τελευταία 30 χρόνια, αυτό μας δίνει και το θράσος και το θράσος να πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ εφικτό. Να γίνει πιο ορθολογικά και πιο συντονισμένα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο το οποίο μπορεί να πιάσει από τον τομέα των τροφίμων και τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι τον τομέα, πώς να πει, τον οποιοδήποτε δευτερογενή τομέα θέλετε, αυτοκίνητο, τρένο, σκεύη, πράγματα κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πεδίο στο οποίο η χώρα θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν της λείπει τίποτε για να το κάνει. Έξω από την πολιτική βούληση. Μπράβο. Θέλει μια πολιτική βούληση. Εντάξει. Έτσι, αλλά και θέλει, δηλαδή, αυτό το πράγμα θέλει και κάποια, δηλαδή, πώς να πω, η πολιτική βούληση έχει να κάνει με το θεσμικό πλαίσιο που θα σου επιτρέψει μια άλλη συνθήκη να λειτουργήσεις. Δηλαδή, το σημερινό πλαίσιο δεν σε αφήνει να λειτουργήσει εκεί πέρα πάνω, σε πολεμάει εκεί πέρα πάνω. Δεν θες τίποτα άλλο. Θες ένα θεσμικό πλαίσιο πολύ πιο απλό από αυτό που είναι. Που είναι σήμερα. Εντάξει, τα έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή όλη αυτή η πολυνομία, όλη αυτή η αντιφατικότητα που υπάρχει είναι ένα τέρας το οποίο δεν αφήνει να προχωρήσει τίποτα. Ο Αλέξης το έλεγε, σήμερα αν είσαι παραγωγικός πας φυλακή. Παράλληλα όμως, δεν είναι θέμα μόνο, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά είναι θέμα και πρωτοβουλίας. Έτσι. Αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει από ένα δημόσιο. Αυτό πράγμα πρέπει να γίνει από την αξιοποίηση της μικρής επιχειρηματικότητας. Αυτή η οποία χτυπιέται σήμερα κατ' εξοχήν. Και δεν είναι ο ταξικός εχθρός. Και απαντάει στο θέμα τι θα κάνουμε αύριο που δεν θα έχουμε λεφτά. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή η πρότασή μας θα πρέπει, δεν βασίζεται στα χρήματα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο, Αντρέα. Έτσι. Δηλαδή σου λένε αύριο τι θα κάνω, αν δεν ακολουθήσεις αυτό που σου λέει η Ευρώπη θα σου κόψω τα χρήματα. Μα το βασικό είναι να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Αν αυτό το πράγμα το κοινωνήσεις στον κόσμο και το πιστέψει ο κόσμος, τότε δεν χρειάζεσαι αυτά τα χρήματα τα οποία μιλάνε. Έτσι. Τα δισεκατομμύρια εννοούμε. Για την οποία μιλάνε. Δεν μιλάμε για το χρέος τώρα. Όχι, επενδύσεις μιλάω. Δεν χρειάζεται επενδύσεις. Το πράγμα δεν χρειάζεται επενδύσεις. Φυσικά είναι το χρέος. Αυτό το πράγμα χρειάζεται συνέργειες, συνεργασίες, χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Βέβαια. Το οποίο είναι και πολύ προβληματικό με στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Δηλαδή αυτό θέλει συνέργειες ενός νέου τύπου, ας πούμε. Και θέλει προσπάθειες και ιδιωτικές για να γίνει αυτό. Και αλλαγή νοοτροπιών. Αλλά παράλληλα και ένα σιγοντάρισμα. Όχι, από ένα κοινωνικό συμβόλαιο θέλει. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι, αυτό. Έτσι, να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα κάτσεις, θα το παλέψεις, αλλά δεν θα έχεις ένα κράτος όπου με το που θα σε βρει μπαπ να σου τραβήξει το χαλί. Αλλά είναι ελάχιστα. Να έχεις εμπιστοσύνη. Είναι ελάχιστα θέμα χρημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πιο πολύ θέμα καθαρής στόχευσης, καθαρής βούλησης και προσπάθειας. Και εν πάση περιπτώσει αυτός ο λαός, όπως είπες και προηγουμένως, παινία τέχνας κατεργά. Δηλαδή αυτό, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να βρούμε τρόπους να γεννήσουμε πράγματα από το τίποτα. Αυτό και όσοι επιβιώνουν γεννούν πράγματα από το τίποτα σήμερα. Αυτό το συγκρατώ στην επόμενη συζήτηση με τον... Πώς τον είπατε, Μιχαήλ. Με τον Γιώργο τον Μιχαήλ. Ας πούμε, ο Γιώργος τον Μιχαήλ θεωρεί ότι στον κόσμο, στον τομέα του αυτοκινήτου, ας πούμε, έχουμε τεράστιο πεδίο να κάνουμε πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά μέσα. Μέσω της ηλεκτροκίνησης, ας πούμε, ειδικά μια χώρα που έχει τόσο πολύ ήλιο και θα μπορούσε να αναπτύξει και συστήματα ενεργειακά μέσω του ήλιου κλπ. Όχι τύπου ήλιος κλπ. Που λένε. Και με σύγχρονη τεχνολογία, γιατί αυτά τα ηλιακά κλπ. Είναι παλιά τεχνολογία. Μιλάμε για μια απόδοση 20-25% έτσι. Τη στιγμή που ο Τέσλα είχε αξιοποιήσει πάνω από 97%. Μιλάω για τώρα για μια τεχνολογία... Εχμής, 100 χρόνων, έτσι, το οποίο δεν είναι κάτι. Αλλά δεν τα εξαφανίζουν αυτά. Αλλά να συζητήσουμε και για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Και για τις σχέσεις. Χωρίς αυτό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν γίνεται κάτι χωρίς ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Χωρίς να πεις θα το παλέψεις κλπ, αλλά θα έχεις... Μία σιγουριά ότι δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο.
έτσι, ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στα πριν 5 χρόνια. Η δουλειά θέλει τεράστια προσπάθεια, αλλά, για να γίνει κάτι. Έτσι, τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωπη προσπάθεια. Είναι μια υπόσχεση που θα πάρουμε εμείς εδώ για τον Γενάρη. Και ένα σημείο ακόμα να πούμε, αφού θες να κλείσουμε, και ένα σημείο ακόμα να πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει χωρίς ένα όραμα επίσης ριζικής διοικητικής αποκέντρωσης τόπου και πραγματικής αποκέντρωσης. Mm. Για παράδειγμα, η Αθήνα, καλός ή κακός, είναι μια ευνουχισμένη πόλη. Πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γεννηθούν από αυτά που λέμε εδώ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη μας παράλληλα με ένα στοίχημα επανακατοίκησης περιφέρειας με σύγχρονους όρους. Βεβαίως. Έτσι. Που είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί η καρδιά του τόπου στην περιφέρεια χτυπάει. Γιατί έχει αδειάσει. Έτσι. Λοιπόν. Η αστιφιλία με τον τρόπο που οργανώθηκε άδειασε την Ήπειρο. Δηλαδή, αυτή η όποια έτσι ανασυγκρότηση και ανάκαμψη δεν μπορεί παρά να πηγαίνει παρέα με έναν ανάστροφο δρόμο, αυτό με το οποίο φτάσαμε μέχρι εδώ. Και όχι το μοντέλο μας έφτασε εδώ. Το... Αυτό που λένε σήμερα επιστροφή στο χωριό είναι ελαφρώς ελιτιστικό. Έτσι. Δεν μπορεί να κρατήσει τον κόσμο. Λίγοι θα γερέσουν. Εδώ πέρα μιλάμε πλέον για με σύγχρονους όρους επιστροφή στο χωριό. Που θα μπορέσει όντως να επιστρέψει στο χωριό. Μα το χωριό πια δεν είναι χωριό κατά από σύγχρονους όρους. Καλά. Έτσι, το χωριό δεν είναι χωριό. Δηλαδή, αν έχεις τεχνολογία, αν έχεις επικοινωνία, αν έχεις δίκτυα, το χωριό δεν είναι χωριό. Δεν είναι χωριό με την κακιά υποβαθμισμένη. Ακριβώς, με την παλιά έννοια. Έτσι είναι. Πώς να πούμε, είναι. Σου λένε εγώ τι να πάω να κάνω στο χωριό. Στην πόλη τι κάνεις. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτά που λέμε τα κάνουν εκτός Αθηνών. Έτσι. Δηλαδή, εκτός Αθηνών γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι γίνονται μέσα στην Αθήνα. Mm. Γιατί εκεί πέρα και ο χρόνος έχει διασταλεί. Ο χρόνος ο ίδιος. Το κόστος παρά τη συνθήκη αυτή είναι λιγότερο από ό,τι είναι μέσα σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη ζούμε, και αυτό έχουμε καταλάβει, σε αυτή την πόλη ζούμε για να συντηρούμε τους μηχανισμούς. Τη αγχώνης μας, ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τους μηχανισμούς που καταστρέφουν οποιαδήποτε ήταν η προοπτική μας να κάνουμε κάτι άλλο. Φαντάζομαι θα ενδιαφέρει και το Βαγγέλη ως πλέον ως οικολόγο, μέλος, του οικολογικού κινήματος της χώρας, έτσι. Ο Βαγγέλης ανεξάρτητα από φραγίδα το πολιτικό, αυτό έτσι, είναι πραγματικά εθνικό κεφάλαιο. Βεβαίως. Σε πάρα πολλούς τομείς, έτσι. Και... Κρίμα που δεν ήρθε σήμερα. Προφανώς δεν μπόρεσε να έρθει γιατί ήταν σε ταξίδι. Το λέω απλώς επειδή τον ρωτάνε συχνά πώς εσύ με την παράδοση στην πολιτική που έχεις, πώς πήρες την απόφαση. Το έχω δει σε συνεντεύξεις του. Εσύ συγκεκριμένα πλησίαζε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι γνωστός από τη Γάζα, το καράβι για τη Γάζα κτλ. Ως ακτιβιστής, ας πούμε, του ευρύτερου αριστερού χώρου, πώς πήρες την απόφαση να εμπλακείς με τους οικολόγους πράσινους. Πιστεύω ότι κακώς το σκέφτονται έτσι. Η Αλεπού έχει πάντα θέση σε ένα δύσκολο παζάρι ακριβώς επειδή είναι έμπειρη και είναι πονηρή. Πιστεύω λοιπόν ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο πολύ θα επαναπροσδιορίσει την ουσία της έννοιας οικολογίας εκεί. Θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό το πράγμα ο Βαγγέλης. Και είναι σε συνάδεια με αυτό που έλεγε η διοικητική αποκέντρωση. Και ελπίζω ότι να βάλει τα θέματα που θα τα βάλει τα θέματα της Ευρώπης και όσον αφορά το θέμα της παραγωγής. Εγώ ήμουν από αυτούς που τον έσπρωξαν πάντως με τεπιμονή να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και δεν νομίζω ότι είχα άδικο. Θα κλείσουμε οπωσδήποτε με τον έκδοτο, δεν την κλειτώνει. Είναι απέτηση λαϊκή. Δηλαδή προς τιμή των τεχνοκρατών, όλων των τεχνοκρατών. Όλο έτσι, αυτό είναι, που είναι είπαμε, μια... άρα θα πρέπει να πει στον έκδοτο λαϊκή απέτηση. Για τους τεχνοκράτες, λοιπόν. Λοιπόν, τεχνοκράτης σύμβουλος, λοιπόν, κυκλοφορεί, μπορεί να το ξέρουν διάφοροι άνθρωποι, κυκλοφορεί στην εξοχή, λοιπόν, με το φοβερό του αυτοκίνητο και με τα φοβερά του εργαλεία και σε μια πλαγιά μέσα. Συναντάει ένα βοσκό με πάρα πολλά πρόβατα απλωμένα στα βουνά γύρω, ας πούμε. Το πλησιάζει. Δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, αλλά μου φαίνεται πολύ, βλέπω πολύ, καλό. Πολύ εύστοχο αυτό ανέκδοτο. Εγώ σε, ναι, και επίκαιρο για την εκπομπή. Το πλησιάζει λοιπόν το βοσκό και του λέει, αδελφέ, αν σου πω πόσα ακριβώς πρόβατα έχεις που είναι σπαρμένα παντού, ας πούμε, κανείς δεν ξέρει πού, θα μου χαρείς ένα τα πρόβατά σου. Το κοιτάει καλά-καλά ο άνθρωπος. Να σου χαρίσω, του λέει, πες μου πόσα είναι. Πάει στο αυτοκίνητο, ρίδω παμπαγκάζ, βγάζει τα μηχανήματά του, βάζει τα GPS του, βάζει τους δορυφόρους του.
κάνει τους υπολογισμούς του και μετά από κάποιο χρόνο, ένα τέταρτο, 20 λεπτά, του λέει, προσδιορίζεις ακριβώς πόσα πρόβατα έχεις. Θα σου πω πόσα πρόβατα έχεις. Πες μου, του λέει. Έχεις ακριβώς, του λέει, 1423 πρόβατα. Μπράβο, του λέει, ο Βοσκός, έχεις δίκιο, έχω ακριβώς 1423 πρόβατα. Τότε του λέει, δικαιούμαι να πάρω ένα πρόβατο. Φυσικά, του λέει, αφού κάνα μια συμφωνία, δικαιούσε. Παίρνει λοιπόν ένα πρόβατο, πλησιάζει το αυτοκίνητό του, ανοίγει το παρπαγκάζ και δημάζει να το βάλει μέσα. Το σταματάει το Βοσκός και του λέει, περίμενε, του λέει, μια στιγμούλα. Ήρθες εδώ χωρίς να σε καλέσει κανείς. Ήρθες να μας πεις κάτι που ήδη ξέραμε. Τώρα, αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μου πίσω το σκύλο μου. Είναι εκπληκτικό άνεκδοτο πάντως και είναι πάει ακριβώς πάνω στη σχέση των τεχνοκρατών με το πραγματικό. Με το πραγματικό. Το συμβούλιο στην παραγωγική διαδικασία. Αν καταστάσεις μου πίσω το σκύλο μου. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Ανδρέα Κεράνη και τον Αλέξη Οικονομίδη για τη συμβολή του σε αυτή την τελευταία εκπομπή του χρόνου. Καλή χρονιά να έχουμε. Και καλή χρονιά. Όσο γίνεται καλύτερη, τέλος πάντων, σε όλους. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ δύναμη. Του χρόνου, δηλαδή το Γενάρη. Γεια σας σε όλους και καλή χρονιά πάλι. Καλή χρονιά.